Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους χοροπιπιροκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμε, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας, γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας! Ελάτε πουλάκια μου, κάντε το δόθε, κάντε το δόθε! Δευτερίλα σήμερα στην ατμόσφαιρα, δεν μας άμε, δεν κολώνουμε πουθενά. Να ξέρετε, έτσι κι αλλιώς. Μία όμορφη μέρα που θα την περάσουμε παρέα στο ξεκίνημά της, στο δύο ώρο μας. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε το μουχαμπέτι μας, να κάνουμε το τζέρτζελό μας, να κάνουμε το φραμπαλά μας. Τι ωραίες λέξεις που έχουν πεθάνει, φίλε. Ε! Και γενικότερα να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας προκειμένου να οδηγηθούμε στα ασφαλή ύδατα των ενεργειανών. Έχω Χρήστο Κιώση που την έχει τόση. Την αυτοεκτίμηση, τη διάθεση, τη φλόγα για να προσφέρει στην εκπομπή αυτό το γνήσιο τέκνο τη ηχοληψία. Το αραράτ των ηχοληπτών. Γεια σου, βουνό. Κάνε μα σκιά, κάνε μα σκιά. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε και πολλά να δώσουμε. Καθότι και σήμερα δίνουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο Φιλοξένια, το καταπληκτικό ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδέας. Πέτρινο μέσα αυτά με ξύλα, με ιστορίες. Υπέροχο να πάρετε το έτερο νήμιση και να πάτε για σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ, να περάσετε όμορφα, να ξεχάσετε τις έγνοιες και τα άχη της καθημερινότητας, να βγάλετε την πίεση από μέσα σας και να περάσετε καταπληκτικά. Εκεί λοιπόν έχετε δύο διανυκτερεύσεις, τρεις ημέρες δηλαδή διαμονή. Κληρώνουμε ένα τέτοιο τριήμερο, ένα ακόμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους εκεί και από το Φιλοξένια και από το Θερμές που είναι ίδια ιδιοκτησία. Και όλο το χειμώνα δώσαμε ένα κάρο τρίμερα στον Κοσμάκι. Επίσης έχουμε τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Εξαιρετικά, κρεατικά, υπέροχα, λαχταριστά, πεντανόστιμα και καθαρά. Για ένα μήνα σας κάνουμε το τραπέζι. Να περάσετε καταπληκτικά, να περάσετε υπέροχα τρώγοντας τα φανταστικά κρεατάκια μας. Τσιτσί λοιπόν, τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Άγγελος. Έχω να σας πω ότι ο ρηγός πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Με το γιοτόμι κλιματιστικά αυτό το διάστημα ειδικά, εξαιρετική ποιότητα, αθόρυβα, με wifi, ένα υπέροχο μαραφέτη, το βάζετε και είστε ήσυχοι. Τελευταία τεχνολογία, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Και έτσι ησυχάζεται από το θέμα, της ζέστης. Μέσα είστε τακτοποιημένοι, είστε υπέροχοι, είστε άρχοντες με την Τογιοτόμη. Φυσικά χορηγός πρώτης ώρας, Optic Stores Μανολόπουλος. Εκεί θα βρείτε ό,τι γυαλικό θέλετε και ηλίου και οράσεως και φακό επαφής. Καταπληκτικά γυαλιά, τρεις γενιές οπτικά, τρεις γενιές πίσω θα πάμε και θα βρούμε ακόμα κάποιο Μανολόπουλο να δίνει γυαλί στον Κοσμάκι. Στη Νεάπολη, Παντελή Τσαρδάρη 22, δίπλα στον Αγιώργη. Φυσικά δεν ξεχνάτε το νούμερο 1 γυράδικο της πόλης, χορηγός πρώτης ώρας, όλα στα όρθια, 837-166 και στο olapavlastaorthia.gr με 10% έκπτωση. Εκεί θα βρείτε τον κορυφαίο, τον πιο νόστιμο, χοιρινό γύρο, χοιρινά οτιδήποτε, μπιφτέκια, κοτόπουλο γύρο, σκεπαστές, ζούξου μούξου, κοτόπουλο χάρας, στη Λεωφόρο Στρατού 18. Και για το ρεύμα σας, Volterra ενιαίος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, 2310-475-308, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα το ηλεκτρικό σας ρεύμα. Μαέστρο μου, τι γίνεται, όλα εντάξει? Είμαστε ok. Κάνε λίγο τα κουμάντα σου εδώ να δούμε τι γίνεται. Σούξου μούξου. Ανοίξαμε το μαραφέτι μας. Γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Εσίως περάσαμε τα 11.000 μέλη εδώ και λίγες μέρες. Και αυξανόμαστε. Ένας και ένας. Αφάνκατε. Αβάνγκαρτ. Όπως τα ζουμουσάκια, όπως τα αγνά παοξάκια, όπως υπέροχοι φίλοι μας που βρέθηκαν στο Χόρστ της Ολλανδίας, άφησαν τα σπίτια τους, άφησαν τις δουλειές τους, έκαναν και πάλι χιλιόμετρα, διότι τα συνθήματα είναι μέσα από τη ζωή βγαλμένα. Τα συνθήματα, το χιλιόμετρα κάναμε πάλι για την καψούρα μας, εγώ λέω, την πιο μεγάλη. Είδατε και η Νανά και ο Γιάννης
Έφυγαν από το Λούντο Ισάιτ, ταξίδεψαν εκεί φιλαράκια αγαπημένα από τα πρώτα ζουμουσάκια, από τους πιο πιστούς, από τους πιο αγαπημένους. Δεν είναι μόνο ότι ήταν αρκεί από την αρχή, αλλά πρεσβεύουν ακριβώς τις αξίες του ζουμουσού, αυτές που εγώ, τέλος πάντων, θεωρώ ότι πρέπει να έχει παρέα μας. Άλλος μπορεί να πει ότι διαφωνεί. Οκ, δικαίωμά μας. Να έχουμε αυτή την άποψη και να έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας. Έχουμε λοιπόν για μία ακόμα φορά επίσκεψη, φωτογραφία η οποία είναι συγκλονιστική. Είναι ανά ξάπλα μπροστά. Να, η ξάπλα δίνει ρέστα. Δες, παρακαλώ φίλε, τα φιλαράκια μου. Δες. Βρέθηκαν εκεί στο χώρος που ετοιμάζεται η ομάδα. Πήραν οι παίκτες δύναμη από τους φίλους της ομάδας, από τα παοξάκια, από τα ζουμουσάκια. Χαμόγελα, πίστη, ωραία λόγια. Να ξέρετε, οι κερδισμένοι σε αυτή την περίπτωση, είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται την επίσκεψη. Όχι αυτοί που πηγαίνουν την επίσκεψη. Όχι επισκέπτες, όχι οπαδοί. Άντε οπαδός, οκ, εντάξει, ναι, να βγάλει μια φωτογραφία, να πάρει ένα αυτόγραφο. Ναι. Οι παίκτες είναι αυτοί που παίρνουν τη δύναμη, που βλέπουν ότι στην άλλη άκρη της Ευρώπης, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, σε ένα χωριό να πούμε της Ολλανδίας, έρχονται άνθρωποι με το χαμόγελο στα χείλη, με το πάθος στα μάτια τους, με τη φλόγα για την ομάδα, με την εμπιστοσύνη στην ομάδα. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα γούστα. Αυτά είναι τα γούστα. Καμάρικη για το ανώβερο. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Όπως μου τα γράφεις, Χρήστο. Όπως μου τα γράφεις. Σε τουρνουά. Πάνω πάω από την Κολονία, από τη Σεντ Μπρις, από την Γκλάντνο, από τη Ζένικα. Έτσι είναι. Υπάρχει πολύ πράγμα. Έτρεχα με τις ακαδημίες όλο το Πουσουκού, είχαμε την K11 εδώ, πήγαμε τελικό, βγήκαμε δεύτερη στο τουρνά από 72 ομάδες, μόνο περηφάνεια αδερφέ για αυτά τα παιδιά, ζουμουσού, γεια σου Χριστάρα μου. Δεύτερη K11 από 72 ομάδες. Και προσέξτε, όχι ομάδες κολοπιτινίτσα να πούμε και αετός τραχανοπλαγιάς, μιλάμε για ομάδες που ξοδεύουν εκατομμύρια στις ακαδημίες τους και έχουν με κάθε τρόπο φέρουν να είναι πρώτοι σε όλες τις ηλικίες. Παντού. Έτσι λοιπόν, είδαμε για μια ακόμα φορά κόσμο να πηγαίνει δίπλα στην ομάδα. Είχαμε την επίσκεψη, τα γνωστά που διαβάζετε τώρα αυτές τις μέρες για τις προετοιμασίες, ότι το σύστημα φριτέζα τους βγάζει το λάδι ο προπονητής, τα γνωστά θέματα, ότι τα δίνουν όλα, βεβαίως και έτσι γίνεται, ότι χτίζεται η ομάδα, αυτό. Μοιράστηκαν τα δωμάτια, όλα τα μάτια είναι πάνω στον καινούριο παίχτη, στους δύο καινούριους δηλαδή, στο Σαμπά και στον Χατσερίδη. Τώρα, ό,τι και να πούμε είναι τόσο νωρίς, απλά, το πιο ήρεμο καλοκαίρι. Η πιο ήρεμη προετοιμασία ever. Από ό,τι φαίνεται, είναι θέμα ωρών να κλείσει και ο Πούκι, ο center for που περιμέναμε τόσο καιρό. Και από εκεί και πέρα περιμένει ο ΠΑΟΚ την απάντηση. Παραμένει μόνο δηλαδή ένα κενό, ένα μόνο πράγμα περιμένουμε και είναι την απάντηση του Βέρνμπλουμ, αν θα είναι αυτός ή αν θα είναι ένας άλλος που θα καλύψει τη θέση εκεί 6-8. Αυτό είναι που ενδιαφέρει. Και όλα τα άλλα μετά, όλα τα άλλα τα βρούμε. Είχαμε φυσικά Μουντιάλ, είχαμε διάφορα πραγματάκια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία. Θέλω να σταθώ στη μαγική πάσα του Χάμες Ροντρίγκες που βλέπεις το πουθενά σε άλλη χώρα, είναι από τη Ρωσία δηλαδή, τη στέλνει στην Ουκρανία. Την πάσα του Χάμες Ροντρίγκες που διασχίζει μια διαγώνια πάσα όλο το γήπεδο για να βγάλει τον Κουαδράδο τέτα τέτ. Πάρα πολύ ωραία η Κολομβία με το Χάμες εξαιρετικό και με τους υπόλοιπους. Είχαμε τους Άγγλους που ακόμα όμως δεν έχουν παίξει με σοβαρό αντίπαλο, με το Χάρι Κέιν να δικαιώνει αυτούς που έλεγαν παίξτε Χάρι Κέιν για πρώτο σκόρερ, άλλο ένα χατρίκ. Σοβαροί μου φαίνονται οι Άγγλοι χωρίς να κάτι και να με τρελαίνουν. Φυσικά η Γερμανία πάλι που εκεί λες είναι 93-94 και λες πάλι οι παλιομπίμπιδες κάτι θα κάνουν στο τέλος. Κάτι θα γίνει στο τέλος και θα το πάρουν το μάτς. Αυτή η ρουφιάνα η ομάδα που δεν το παρατάει το πράγμα μέχρι τέλους.
Μέχρι τέλους, σας έχω πει το περιστατικό που είμαι πιτσιρικάς στο Κόρμπα, στη Γερμανία και παίζουμε μπάλα και κερδίζουμε 4-5-0 στο πρώτο ημίχρονο. Έχω κάνει, παρότι έπαιζα πίσω, ας πούμε, λίμπερο τη θέση, έχω κάνει το μάτς της ζωής μου στο πρώτο ημίχρονο και με έναν τρόπο περίεργο έχω βάλει 3 γκολ. Ένα από απευθείας κόρνερ, ένα από φάουλ έξω από την περιοχή που δεν μ' άφηνε να εκτελώ εγώ γιατί ήμουν και ο Έλληνας. Λοιπόν, και ένα μεσούτ 30 μέτρα στο γάμε, έχω κάνει την αεμφάνιση της ζωής μου. Και κερδίζει η ομάδα, τοπική ομάδα εκεί που παίζω, κερδίζουμε 4-5-0 στο πρώτο ημίχρονο. Είναι παρόντες βέβαια γονείς αυτά, οι φίλοι μας, οι δάσκαλοι μας, όλοι. Έτσι μιλάμε τώρα για πέμπτη δημοτικού. Στο δεύτερο που βγαίνουμε αρχίζουν τα ψιλοπαρακάλια οι αντίπαλοι στο ημίχρονο. Εντάξει ρε παιδιά, οκ, okay, 4-5 μας έχετε βάλει, χαλαρώστε λίγο. Ποιος λύγησε, ποιος έφαγε το παραμύθι, ο Έλληνας. Μπήκα, του λυπήθηκα. Λέω, του βλέπουν οι γονείς, του βλέπουν οι κοπέλες, του οι φίλες, όσοι είχαν τέλος πάντων εντάξει τώρα πέμπτη δημοτικού. Τα φιλαράκια του, οι γονείς του, αυτά, οι δάσκαλοι του, του ξεφτυλίσαμε. Μπήκα στο δεύτερο ημίχρονο, μια ταχύτητα κάτω. Μια ταχύτητα κάτω. Εγώ του λυπήθηκα. Μπήκα πιο χαλαρό. Εντάξει, του ρίξαμε 4-5 γκολ. Φτάνει ρε παιδί μου, του ξεφτυλίσαμε. Δηλαδή, πώ άλλο. 5-4-5 γκολ στο ημίχρονο, οκ. Okay. Στο 52 σηκώνει την πινακίδα. Το 5 έξω. Βλέπω το νούμερό μου, λέω τι γίνεται ρε γάμο του. Με κάνει αλλαγή στο πρώτο πεντάλεπτο. Το νούμερο 5 έξω. Βγαίνω έξω, πού να τολμήσω να το πω του Γερμανού. Γιατί με έβγαλε και τέτοια και αυτά δεν υπάρχουν έτσι, να ξέρετε. Το πρώτο πράγμα δηλαδή, δέχεσαι αδιαμαρτύρητα. Βγαίνω έξω, βάζουν άλλα 7-8 γκολ. Δεν σταμάτησε κανένας από τους υπόλοιπους, από τα Γερμανάκια, κανένας. Ο μόνος που λυπήθηκε ήμουν εγώ. Οι άλλοι του σφυροκόπησαν, του έδαναν άλλα 10. Μιλάμε τώρα, σας είπα, Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, έτσι. Ηλικίες. Αυτές τις ηλικίες. Την έχω πει την ιστορία βέβαια αρκετές φορές στο ραδιόφωνο, αλλά τη λέω γιατί κάθε φορά που τους βλέπω, αυτό θυμάμαι. Τελειώνει το ματς, πάω να φύγω, γιατί ούτε καν είχα στο μυαλό μου να πω μίστερ, γιατί με έβγαλες και τα λοιπά και τέτοια. Δεν είναι. Ούτε καν. Θα έχει κάποιο λόγο. Φεύγουμε όλο το αποδυτήρια, μου λέει ο Έλενμπεργκ, έλα εδώ. Έλα εδώ, Έλληνα! Κωνσταντίν, μη φύγεις. Λέει, δεν θα με ρωτήσεις γιατί σε έβγαλα. Εντάξει, θα είχατε κάποιο λόγο. Νομίζεις, λέει, ότι ήσουν καλό σήμερα. Νομίζω ότι ήμουν πιο καλός από κάθε άλλη φορά. Λέω, τι να σου πω. Λίμπερο και έχω βάλει, λέω, 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά εντάξει, συγκρίνατε. Όχι, λέει, πρέπει να με ρωτήσεις, λέει όμως. Δεν πρέπει να φύγεις, λέει, χωρίς να μάθεις γιατί σε έβγαλα. Αλλιώς, λέει, δεν έχεις πάρει το μάθημά σου. Άμα διαφορείς, λέω, δεν διαφόρησα. Με πείραξε πάρα πολύ που με βγάλετε και στεναχωρήθηκα. Σε έβγαλα γιατί έφαγες τον πρόλογο από τους αντιπάλους και μπήκες χαλαρός. Λυπήθηκες στους αντιπάλους στο δεύτερο ημίχρονο. Και ήσουν δυο ταχύτητες κάτω. Ποτέ, μου λέει. Κανένα νύκτο για τον αντίπαλο. Δεν σταματάμε ποτέ. Αυτό το λέει σε ένα παιδάκι τώρα, μιλάμε Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού. Δεν σταματάς μέχρι να ακουστεί το σφύριγμα, λιώνεις, πεθαίνεις μέσα στο γήπεδο. Έτσι λοιπόν μεγαλώνουν αυτοί. Δεν τους γουστάρω σαν λαό, παρότι τους σπούδασα, παρότι έζησα χρόνια εκεί. Έχουν πολλά στραβά, αυτό το καλό το έχουν. Δεν το παρατάνε το μάτς. Εγώ σας είπα τώρα μια περίπτωση που ήμασταν μπροστά. Ήταν και άλλες φορές που χάναμε ας πούμε 3-0 από νωρίς και δεν το παρατούσαμε το μάτς σαν να κερδίζαμε 3-0. Αυτή η νοοτροπία. Βέβαια, αυτό χρειάζεται και σοβαρά εργαλεία. Αυτός ο τεράστιος χαφ που λέγεται Τόνι Κρος, θεωρώ ότι είναι μέσα στους τρεις πιο πρικισμένους κεντρικούς χαφ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό πώς να χάσει η Real τα Champions League όταν έχει στο κέντρο σου το κορυφαίο δεκάρι, όταν έχει το κορυφαίο οχτάρι, όταν έχει τον Λούκα Μόντριτς, όταν έχει τον Τόνι Κρος και όταν έχει διώξει επειδή δεν χωράει τον Χάμες Ροντρίγκες στην Bayern Μονάχου. Δείτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Δεν βρήκε θέση. Αυτή η παικτούρα ο Κολομβιανός που χθες βγάζει μια μπαλιά 40 μέτρα στο πουθενά, σε άλλο νομό, σε άλλη χώρα, με τα μάτια στην πλάτη. Έχει λοιπόν ο Αλιταράς ο Κρος την ψυχραιμία στο 94, ενώ είναι κατάμπουτρα η Γερμανία με τον αποκλεισμό, έχει τα κάκαλα να κάνει κομπίνο ο Παλιομπίμπιπ. Έχουν την ψυχραιμία να κάνουν κομπίνα. Τακ, τακ, τακ. Και βέβαια ένα βηματάκι
Πιο πριν θα μπορούσε ο Όλσεν, έτσι, γιατί είδα ότι αποθεωνόταν κατά τη διάρκεια του μάτς και τι τερματοφυλακάρα είχαμε. Όντως έχει κάνει καλή εμφάνιση και έχει πιάσει και μια κεφαλιά εξ επαφής πάνω στη γραμμή. Ναι, αλλά εκεί φίλε, τι έγινε πάλι. Οι ίδιοι που τον αποθέωναν στο Facebook και τι είναι αυτά και τον διώξαμε και πραγματικά μερικοί ψάχνουν ευκαιρία για να γκρινιάσουν. Και έχουμε τον Πασχαλάκη που έχει πιάσει τις κάλτσες του και τις επικαλαμίδες του. Να τι τερματοφύλακα είχαμε και τον φάγανε αυτοί που τρώνε τους παίκτες και τα λοιπά, τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τον φάγανε τον Όλσεν. Ο Όλσεν εδώ που ήρθε έκανε τη μία γκάφα μετά την άλλη. Λοιπόν, είδαμε έναν τερματοφύλακα να πιάνει το άπιαστο και τι είδαμε, εκεί που έπρεπε να κάνει ένα βηματάκι αριστερά, ένα σημείο μπορούσε να πάει μπάλα. Σε ένα σημείο μπορούσε. Εκεί έπρεπε να κάνει ένα κλακ αριστερά και να την πιάσει την μπάλα. Οι ίδιοι λοιπόν που τον αποθέωναν κατά τη διάρκεια του μάτς και τι είναι αυτά και δώσαμε τέτοιο τέρμα και για ποιο λόγο και τον φάγανε για να παίζει ο Γλύκος και τα γνωστά τώρα. Λοιπόν, οι ίδιοι μετά βγήκαν και πανάρε. Το ρούφιξε το γολάκι και το έφαγε όρθιος και τα λοιπά. Όρθιος δεν το έφαγε, δύσκολο ήταν, αλλά εγώ περιμένω τον τερματοφύλακα. Δηλαδή εκεί φίλε χαρίζεις μία πρόκριση. Αποκλείεις τη Γερμανία. Πού μπορεί να πάει μπάλα? Μόνο σε αυτό το σημείο μπορεί να πάει, ρε φίλε. Μόνο εκεί μπορεί να πάει μπάλα. Στο αριστερό σου πλαϊνό. Εκεί κάνεις ένα βηματάκι αριστερά και δεν το τρως. Και δεν το τρως. Τι άλλο είδαμε? Είδαμε τον φοβερό Βαλντεράμα και τον Χιγκίτα. Δεν υπάρχουν αυτές οι μορφές. Ήδη για παράλλαχτη, λίγο γερασμένη βέβαια. Τεράστιες μορφές. Ο Μεν Χιγκίτα με εκείνη την εκπληκτική απόκρουση, με την απόκρουση του Σκορπιού. Θυμάσαι που είχε κάνει βουτιά προς τα μπροστά και την έδιωξε πίσω με τα τακούνια. Βέβαια ήταν σε φιλικό παιχνίδι, γιατί αν ήταν σε επίσημο θα τον δέρναν ζωντανό. Αν τότερο για αυτό τον γκολ. Ήταν σε φιλικό παιχνίδι, νομίζω με την Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δε Βαλντεράμα, τεράστια μορφή. Ρίχνω πέτρα, βγαίνει φίδι με αυτό το μαλλί κουρτίνα. Αυτά είναι μαλλιά Νεϊμάρ, όχι ότι και ότι. Μεγάλες μορφές. Είδαμε την ομάδα της Βραζιλίας να τα καταφέρνει. Αυτά νωρίς μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, νομίζω πρέπει να είναι αυτό το μάτς της Βραζιλίας. Με τον Νεϊμάρ να ξεσπάσε κλάματα, γιατί είχε ακούσει διάφορα, να κάνει τρίπλες πάνω από τα κεφάλια. Να. Γενικά είναι ένα παγκόσμιο κύπελο. Τι βλέπουμε μέχρι τώρα, που δεν μπορεί κανένας να κοιμάται ήσυχος. Θες επειδή οι μεγάλες βεντέτες είναι κουρασμένες. Θες επειδή τα outsider μπαίνουν και δεν έχουν να χάσουν τίποτα και παίζουν την παλίτσα τους. Θες επειδή μεγάλες εθνικές που τις περιμένουμε για φαβορί γίνεται μπουρδμπίπιπ στα αποδυτήριά τους. Βλέπει την Αργεντινή, χαμός, βρυσίδια λέει ο ένας με τον άλλον. Αποφάσισαν τώρα λέει να τη βγάλουν αυτή την εντεκάδα, γιατί να υπάρχει ο προπονητής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μας ενοχλεί κιόλας. Ο τύπος, ένας πιο κοντός Van Diesel, να πούμε, στον πάγκο με τα κουστούμια. Πού πας ρε φίλε, φόρα ένα λογικό μπλουζάκι. Δεν μπορεί να βγει με κολλητό μπλουζάκι με τέτοιο σκεμπέ. Σου μιλάει ένας, να πούμε, της δικής σου κατηγορίας, τριψήφιος. Πού πας, ζωγραφισμένα τα χέρια, να πούμε, σαν ανθοέκθεση. Είπαμε να κάνεις τατουάζ σαν υδροηλεκτρικός χάρτης Μολδαβίας, σε έγχρωμο. Πώς θα σε πάρει σοβαρά ο παίκτης, θα πούμε. Πώς θα σε πάρει. Θα περιμένουν όλοι από το Μέση. Ο Μέση δεν νιώθει σε καμία περίπτωση καμία υποχρέωση σε αυτούς τους ανθρώπους. Το είπαμε από νωρίς, το έχουμε πει, είναι από μικρό παιδί είναι στην Ισπανία. Δεν νιώθει κανένα δέσιμο με αυτή τη χώρα. Και κατάρες, μπινελίκια, σουξουμούξου. Όπως κατάρες τρώει και αφορισμούς και απειλές ο Ντουρμάς. Βρε Ντουρμά, βρε γλυκό, εσύ που έπαιξε το γάβρο. Παίζει Σουηδία-Γερμανία, τους έχεις τους Γερμανούς μέχρι το 94. Τους έχεις, τελειώνει το μάτς, τους αποκλείεις ρε παιδί μου. Και πας και κάνεις φάουλ εκεί, βρε Ντουγάνι. Εκεί πας βρε Ντουρμά. Βρε τσόχλα της Κολομβίας, που μου πήγε. Όχι της Κολομβίας, της Σουηδίας. Που λέει και μια ψυχή. Γεια σου γάμπα. Ο τσόχλας λέει της Σουηδίας πάει και κάνει εκεί. Με αυτό το μουσι πας και κάνεις φάουλ εκεί. Δεν ξέρεις ότι θα την πληρώσεις. Κατάπιε την μπάλα, πέσε κάτω. Κάνε να πούμε ότι γεννάς, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν μπορεί εκεί να πηγαίνεις να κάνεις φάουλ. Δηλαδή πραγματικά ξύνεσαι στην κλίτσα του Τζομπάνι να το φας τον γκολ. Χλάτς κλούτς, που έλεγε και η Τουλάρα. Τελειώνεις εκεί φίλε. Εφόσον του δίνεις το ανώ, δεν το καταρχήν, εφόσον δεν τη σκοτώνεις τη Γερμανία εκεί που πρέπει, φυσικά
Είδατε ότι ακόμα και με το VAR, το Video Assistant Referee, όπου γουστάρει το χρησιμοποιεί η FIFA, όπου γουστάρει. Δηλαδή, του Μπέρκ είναι πέναλτι η φάση. Είναι πέναλτι. Δεν είναι ανάγκη να βγάλει αίμα, ούτε να τον πιάσει από το λαιμό, ας πούμε. Τον βγάζει, τον σμπρώχνει όσο χρειάζεται με τον μυρό και το ρίχνει κάτω, την ώρα πάνω πλασάρι. Ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να το ξαναδούν, επειδή είναι Γερμανία, έτσι. Αν ήταν καμιά Ταλέπορη, καμιά Ιαπωνία, κανένα Μεξικό, κανένα Παναμά, τίποτα Ιράν, βεβαίως. Κάνει την οθονίτσα τα χεράκια του, πέναλτι. 100%. Αλλά σου λέει δεν υπάρχει Ιταλία. Δεν υπάρχει Ολλανδία. Η Αργεντινή είναι για τον Μπίμπιπ Καβάλα τα ανάθεμα. Λοιπόν, άμα φύγει και η Γερμανία, τι θα μείνει δηλαδή. Πρέπει το προϊόν να έχει κάτι. Δεν μπορούμε να πάμε να πούμε ούτε με τα Μεξικά, ούτε με τα Ιράν, ούτε με τις Αιγύπτους να πάμε πουθενά. Η Σερβία του φίλου μας του Πρίγιοβιτς. Μόνο νίκη θέλει τώρα με την Βραζιλία. Μέχρι στιγμής καλά έχει πάει το πράγμα. Δεν φάνηκε τόσο πολύ ούτε ο Άρντα, ούτε ο Πρίγιοβιτς. Αυτές οι μπαλαμπίμπιμ ότι να πάνε και να βγάλουν μάτια αλλού αυτά. Εμείς πρώτα είμαστε ΠΑΟΚ και μετά τι είμαστε, Εθνική Αιγύπτου ή Εθνική Σερβίας. Ε? Τι θέλατε να πάει και να βγάλει μάτια ο Πρίγιοβιτς και να τρέχουν μετά η Ουλιάτικα να βρούμε άλλο center for σαν τον Πρίγιοβιτς. Πού να βρεις τώρα. Να είναι ένα με την ομάδα, να έχει μάθει τα χούγια της. Να έχουν μάθει οι άλλοι οι δικοί μας τα χούγια τους. Να ξέρει ο προπονητής τον παίχτη, να ξέρει ο παίχτης τον προπονητή, ο λαός αυτά. Ένα πράγμα. Εδώ είναι όλα έτοιμα, δεν πρέπει να διαταράξουμε τίποτα. Και σιγά σιγά θα μπουν και καινούργοι. Από τους περσινούς, τους 6-7 του κορμού δεν πρέπει να φύγει κανένας. Τον κορμό δεν τον πειράζεις. Ακόμα κι αν είναι κορμός σε ζαχαροπλαστείο. Δεν τον ακουμπάς. Άστο τον κορμό. Μόνο τον κορμό δέντρου. Χάραξε αρχικά σου σε κανένα κορμό δέντρου εκεί στην Ολλανδία. Άρα, μέχρι τώρα έχει πάει καλά το πράγμα. Φασαρία έγινε με τους αετούς της Μεγάλης Αλβανίας. Να το τονίσουμε αυτό. Δεν είναι η αετή απλά της Αλβανίας. Θα είχαν κάθε δικαίωμα οι άνθρωποι, εφόσον νιώθουν και είναι Αλβανοί, να μιλήσουν με ωραίο τρόπο για τη χώρα τους. Okay. Και να κάνουν το σήμα. Αυτός ο αετός είναι ο αετός της Μεγάλης Αλβανίας το σήμα. Κατεβαίνει μέχρι κάτω. Πιάνει και διάφορα άλλα μέρη. Κάτι πάργες να πούμε, κάτι γουμενίτσες, κάτι πύρους κτλ. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε. Θα είναι κοτάρα η FIFA. Αλλά είναι στην Ελβετία είναι οι παίκτες και η Ελβετία αποφασίζει. Είναι τα κεντρικά. Δεν πρέπει να τους τιμωρήσει. Και αν το Σακίρι και ο Ξάκα πώς σου λένε, νιώθουν αλβοροί. Εσύ βρε Μπούφολι Χτάινερ. Εσύ βρε Μπούφολι Χτάινερ. Πώς το λένε αυτόν. Ε? Λιχτενστάινερ, πώς τον είναι αυτόν. Ο Λιχτενστάινερ, εσύ ρε φίλε, καταρχήν από το όνομά σου καταλαβαίνω, όχι απλά είσαι Ελβετός, να πούμε. Καραγκαγκάν. Εσύ τι δουλειά έχεις να κάνεις ο αετός. Και βέβαια, επειδή καμία δουλειά δεν έχει η πολιτική μέσα στο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να φάνε καμπάνες οι παίκτες. Μπράβο στην Ελβετία, το γύρισε, μαγκιάτσι κτλ. Αλλά αυτά δεν έχουν. Άιντε, άμα αρχίσει ο καθένας να κάνει σήματα αετούς και φτερούγες και πουλιά, αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Στο ρόλο του μικρού Λούστρου, Βασιλάκης Καΐλας. Αδερφέ μου, Χρήστο Κιώση. Πώς νιώθεις? Τέλεια. Τέλεια, φίλε. Ε, κουρασμένος είσαι, έσκαβες πουλάκι μου, τι. Πολλά μάτσιδες, ε. Πω, φίλε. Το ένα μετά το άλλο. Το ένα μετά το άλλο. Εγώ, φίλε, το γουστάρω το VAR, να ξέρεις. Το VAR δεν το θέλουν αυτοί οι οποίοι είχαν συμφέροντα. Γι' αυτό και είμαστε φουλ με το VAR στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο μεγάλος Ιβάν Σαββίδης πρώτος είπε: ρε παιδιά, να βάλουμε το μαραφέτη. Φαγωθήκανε, είδατε αυτοί οι οποίοι. Δηλαδή είναι μια τεράστια δικαίωση που έρχεται η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και λέει: τρώγονται αρετόπουλοι, μποντίκιδες, όλοι αυτοί. Όλα αυτά τα μπουμπουκοβλάσταρα. Χραπ! Με τη μία. Χραπ τώρα, γιατί έμεινε ο Κομίνης. Αποτελεί μια ιστορία να έχουμε κάποιον να βρίζουμε, μάλλον δεν ξέρω. Του χρόνου. Σιγά σιγά. Ένας-ένας, παιδιά. Ένας-ένας. Όλα καλά, όλα καλά. Γκέι παρέλαση το Σάββατο. Στην πόλη είναι λυμένα όλα τα προβλήματα, όλα τα θέματα. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Είναι δικαίωμά τους ό,τι θέλουν να κάνουν. Στο κρεβάτι τους και στη ζωή τους και το σώμα τους, ας το κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν καταλαβαίνω μόνο μία λέξη δεν καταλαβαίνω. Άμα δεν σου αρέσει που κάποιος είναι ομοφυλόφιλος, δεν σου αρέσει ρε παιδί μου. Εσύ επιλέγεις ένα κάτι άλλο, έτσι.
Επιλέγεις να πας με το αντίθετο φύλο. Είσαι άντρας και γουστάρεις να πας με γυναίκα. Σωστά. Δεν μιλάω ούτε για πράξη βίας, ούτε για προφυλακισμούς ή για τίποτα. Αυτά είναι για άλλες εποχές. Λοιπόν, δεν σου αρέσει ο ομοφιλόφιλος. Γιατί πρέπει να έχει βρεθεί η λέξη που λέγεται ομοφοβικός? Δεν κατάλαβα. Σημαίνει άμα δεν σου αρέσει ομοφιλόφιλος ότι τον φοβάσαι? Ποιος σκέφτηκε αυτή τη λέξη? Ομοφοβικός. Δηλαδή άμα εμένα δεν μου αρέσει σκορδαλιά, είμαι σκορδαλοφοβικός? Επειδή δεν μου αρέσει, ας πούμε. Ή δεν μου αρέσουν τα κολοκυθάκια, είμαι κολοκυθοφοβικός? Δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, επιλέγω κάτι άλλο. Το ξαναλέω. Δικαίωμά τους. Αν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παρελάσουν και γιατί πρέπει ένα σύμβολο της πόλης που κάποτε υπήρξε, βασανίστηκαν άνθρωποι σε αυτό, να γίνει. Να μπει και στην αφίσα, ας πούμε, για το gay parade. Θα προτιμούσα επίσης να έχουν λυθεί όλα τα άλλα σοβαρά θέματα και θα προτιμούσα να δοθεί λίγο περισσότερη προσοχή στους ανθρώπους που χθες το βράδυ έβγαναν την αγωνία τους για το όνομα, για την πώληση της Μακεδονίας, για όλο αυτό το ξεφτιλίκι, για την παράδοση και την παραχάραξη της ιστορίας, για όλο αυτό. Και γίνανε σε δύο διαφορετικές μέρες. Ας το πούμε έτσι, οι διαδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις, πείτε τους όπως θέλετε. Αυτά, έτσι, ηρίστο εν παρόδο. Να πούμε, όπως είπα και νωρίτερα, ότι κληρώνουμε σήμερα δύο διανυκτερεύσεις, ένα τρίμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας, καταπληκτικό ξενοδοχείο, για τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Άγγελος στην Νάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 125. Και μέσα από τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 52526, στο 54526, ξαναλέω στο 54526, ένα 24 ευρώ συμπεριλαμβανομένο του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Θα πάμε σε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε! Έτσι. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε για το δεύτερο μισάωρο. Ανοίγουμε και γραμμούλες. 2310-287-888. Εκεί μας παίρνετε. Σας ακούμε, μας ακούτε και κάνουμε μουχαμπέτι. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και μελάτε στην παρέα μας. Κληρώνουμε σήμερα, είπαμε. Δύο διανυκτερεύσεις, ένα τρίμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Θα γίνει 10 παρακάτω ψηλά εκκλήρωση. Και επίσης τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Άγγελος στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να ζητήσουμε για Μουντιάλ, για Παοκάρα, για ό,τι εσείς γουστάρετε, για ό,τι επιθυμείτε. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σήμερα σεφτέ, ο Ζωζοκ σεφτέ. Λανς Μομπελιέ, Σεντετιέν και πέρασε και ένα φεγγάρι από τη Λιόν. Ο Ζωζοκ σεφτέ. Γαλλοαλγερινός πιστεύω, έτσι. Ναι, καλημέρα σας. Αυτή η εθνική μόνο με τον Δόνη προπονητή μπορεί να πάει μπρος. Viva Argentina! Don't cry for me, Argentina! Καλό λοιπόν, το παιδί, ρε! Καλό το Δόνη! Εσύ μπορεί να είσαι ομοφοβικός, αλλά εμείς είμαστε τσατσαροφοβικοί, ρε φίλε. Μα επειδή μου κάνει εντύπωση αυτή η λέξη. Δύο εβδομάδες έκανα να σ' ακούσω και είχα χάσει 3 κιλά, ρε παλιοπίδι. Δεν τρέπεσε λίγο να. Είδες, δηλαδή, η εκπομπή είναι και παχυντική. Θα σε καταγγείλω στη δίωξη ηλεκτρονικού εμβλήματος. Εμβλήματος. Ναι. Γιατί δεν άκουσες, έλειπες. Και τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Με νοιάζει, ρε, με νοιάζει. Βγαίνεις και λες δεν άκουσες και το λες έτσι κατάμουτρα. Τι νοσείς εσύ, ρε. Τι νοσείς εσύ, ρε, που να σου πω γιατί δεν άκουσα, ρε. Είσαι ο του της ΕΚ. Πήγαινε στη δημόσια υπηρεσία. Είσαι ο του της ΕΚ. Είσαι ο του της ΕΚ. Ο του της ΕΚ, ναι. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, ρε φίλε, εγώ μόνο για μια ομάδα πονάω, πάνω από τη Βραζιλία βέβαια που είναι low forever. Ναι. Αυτή την Ισλανδία ήθελα να τη δω στο δεύτερο γύρο, ας πούμε, στα νοκάουτ. Σαν φάτσες. Ορίστε. Σαν φάτσες. Σαν οπαδούς, τι. Την Ισλανδία. Ναι, ως τι. Ως άνθρωπος που την έχει επισκεφτεί και την λατρεύει σαν χώρα, γιατί είναι κάτι μοναδικό στον πλανήτη, φαντάζομαι. Έχει πάει και άλλοι που έχουν πάει, μου έχουν πει ότι είναι συγκλονιστικοί άνθρωποι. Παιδιά είναι, δηλαδή εντάξει, μην συγκρίνετε με τα δικά μας δεδομένα εδώ, Μεσόγειος, Ελλάδα και τα λοιπά, ομορφιές και ιστορίες. Άλλο απόκοσμο πράγμα. Άλλη, είναι δηλαδή ένα πράγμα ξεχωριστό, ζουν σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κόσμο, σε άλλη διάσταση, σε άλλες νοοτροπίες, φιλόξενοι μέχρι αηδίας. Είναι το σκηνικό έτοιμο για Game of Thrones, δεν πειράζει τίποτα, όπως είναι δηλαδή κατευθείαν. Ναι. Είναι, δηλαδή, και είναι πολύ αγαπησιάρικος λαός, ρε παιδί. Δηλαδή,
πας ξένος, ξέμπαρκος, τυχαία ευρισκόμενος και είσαι σε οικογένεια μέσα, τελείωσε. Είναι δηλαδή το κάτι άλλο, ας πούμε. Μάλιστα. Βέβαια με τα δεδομένα εκεί του Βορρά, της ψυχρών θαλασσών, ρέγκα και σαρδέλα κάθε μέρα. Κανονικά. Γαύρο αρκεί να μην έχει, όλα τα άλλα τα δεχόμαστε από ψάρι. Φίλε, εγώ με ακατανόμαστα ψάρια δεν έχω να κάνω. Βεβαίως. Μου λερώνεις τη Δευτέρα και είναι κρίμα και θα σωπήσω και θα κάνω άλλες 15 μέρες να σ' ακούσω να χάσω άλλα 3 κιλά μου. Μη μου το λες αυτό, να κλάψω γοερά στη γωνία, φίλε. Θα κλάψω γοερά. Τα κορδόνια σου μην τα βάλεις να κλαίνε. Είναι παντοφλέ, φίλε, είναι παντοφλέ. Με αυτοκολλητάκι. Είσαι γερμαναράς, ρε φίλε, παντόφλα με κάλτσα από μέσα. Παντόφλα, πρόσεξε, παντόφλα σανδάλι. Από τον Ιάσονα 100% αργοναυτική εκστρατεία και η λευκή κάλτσα έχει είτε χιαστή ρακετούλες, είτε ξυφομάχους, δηλαδή σπαθάκια, είτε ρίγα με αβαβά επιγραφή. Δηλαδή ή αμπίντας, ή μπόνι. Διαγόρα. Διαγόρα. Εκεί στην Διαγόρα που είναι τα γκυράντικα. Διαγόρα ρόντου. Μάλιστα. Νου φουγωδού! Να σε βάλω στην πλήρωση ή είσαι τίποτα, είσαι άπλας και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Φίλε, βάλε με και ό,τι κερδίσω να τα πάρει ο πολυτραυματίας. Έλα. Εγώ δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ γιατί εγώ είμαι άνθρωπας πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, φίλε. Πάνω απ' όλα. Άνθρωπας είμαι πάνω απ' όλα. Πες μας λίγο όνομα να θυμηθούμε κι εμείς. Ποιος ήρθε? Αυτός, 1-0. Πάμε, το όνομά σου. Το όνομά μου είναι Θεολόγος. Ενδιαφερειτός, αλλά ούτε μία σχέση με το επάγγελμα. Καμία, φίλε. Καμία. Δώσε και τα τρία τελευταία. Καλά, αποκλείεται να βρει άλλο θεολόγο, αλλά λέμε τώρα. Δώσε και τα τρία τελευταία ψηφία, Νουφουγουδού. 3-11, ξέρω εγώ. 3-11, βεβαίω. Μια χαρά είναι. Να έχουμε να λέμε. Να έχουμε καλημέρα, να λέμε. Καλή. Γεια σου, να φύγει ο Δόνης! Για μένα είσαι πάντα ο Νουφουγουδού, να ξέρει. Δεν υπάρχει θεολόγο. Είναι επάγγελμα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σα. 23-10, μην παίρνετε 23. Δεν το σηκώνουμε, να ξέρετε. 23-10-287-888. Ναι, γεια σα. Κωστή, καλημέρα. Καλώ τον, ναι. Τι γίνεται, φίλε? Έλα Στέλιο. Κωστή. Ναι. Ξεκινάω από αυτό που έγινε την Παρασκευή στο παιχνίδι Ελβετία-Σερβία. Ναι. Την πεναλτάρα που δεν έδωσε στο Μίτροβιτς. Ναι, ναι. Και εκεί, αυτό, εκεί αβαβά το βάρε, εκεί δεν υπάρχει αβαρέ. Έτσι ακριβώς, επειδή το έχω ξαναπεί ότι δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε τη Βασιλεία. Αυτοί εδρεύουν εκεί που εδρεύει η FIFA και η UEFA το μεγαλύτερο μαγείριο. Έχουν παίξει χρόνια Champions League, χρόνια πάνε στα Μουντιάλ. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, είναι η λέξη. Πώς? Υποψιασμένοι, λέω. Ψηλιασμένοι, υποψιασμένοι, ειδικά στη διοίκηση. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αν χρειαστεί ένα σφύριγμα θα το πάρει η Βασιλεία και δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Γιατί βλέπεις το ΒΑΡ, ούτε με τη Γερμανία το δείξανε, ούτε με την Ελβετία το δείξανε. Δηλαδή αυτοί που έχουν λεφτά, αυτοί που έχουν δύναμη, έτσι είναι η ζωή, η κοινωνία, μια ζωή, ρε φίλε. Συμφωνείς? 100%. 100%. Μα εκεί γίνονται οι κληρώσεις, εκεί βγαίνουν οι αποφάσεις, ναι. Όλα. Δεν γίνεται, γιατί, ρε παιδί μου, όταν είσαι στο αρχιμαγειρίο, να μην έχεις λίγο μια εύνοια. Το μάγειρα, παραπάνω. Τι φαγητό έχει άλλο, ακριβώς, να ξέρω, όταν είσαι λοιπόν ο βοηθός μάγειρι, όταν εσύ νοικιάζεις το οίκημα που είναι το μαγειρίο, ναι. Τι θα σου πει εσένα? Πάρε τη σαλμονέλα σου, ή σου πει περίμενε, ήρθε σήμερα γιατί έχω αντικούκου στο φαΐ. Έλα αύριο. Γιατί και στις δύο τις περιπτώσεις, στο ΒΑΡ θα δείξει στη Γερμανία ότι τον κάνει πέναλτι, εκείνη και αποβολή. Ακριβώς. Στην Ελβετία εγώ πιστεύω ότι χρειαζόταν ότι κάνει replay. Τον έχει πάρει καλά και τον έχει και ο άλλος μαζί. Φαίνεται πεντακάθαρα. Είναι δύο φάσεις που με το που γίνονται λες δεν χρειάζεται. Αλλά είδατε ότι γίνεται επιλεκτικά. Είναι η απάντηση σε αυτούς που λένε ότι μπήκε, λέει, η μηχανή, λέει, στο ποδόσφαιρο. Ποια μηχανή? Ποια μηχανή? Πάλι άνθρωποι αποφασίζουν. Άνθρωπος βλέπει πάλι αν έχει γίνει πέναλτι. Άνθρωπος αποφασίζει αν θα χρησιμοποιηθεί το ΒΑΡ. Καταλάβατε? Τέλος πάντων. Επειδή το έχουμε ξαναπεί, το προλαμβάνει καλύτερο του θεραπεύουν. Ωραίος. Τα μάτια μας 44. Ωραίος. Έξι με ωραία παρέμφατα, φίλε. Μ' αρέσει. Αυτά, φίλε. Έγινε, φίλε. Έγινε φίλε. Γεια σου, Στελάρα. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23-10-287-888. Εδώ είμαστε. Τζούμου, σου λέμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, good morning, Σάτ. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Επειδή όρθωσες αυτά που λες. Ναι. Ο Ζαν-Ζακ... Ο Ζαν-Ζακ Σεφτέ. Ακριβώς. Ναι, ναι. Τον μπέρδεψες με τον Ζαν-Ζακ Κεφτέ. Αυτόν που εννοείς...
Είναι γέννημα θρέμα Ναντέζος, από την Όντινε. Το ξέρω προσωπικά το παιδί. Να σου πω κάτι, ναι. Στο Σεφτέ δεν υπάρχει σίγουρα σύμφωνο στο τέλος που δεν το προφέρουμε. Δηλαδή δεν γράφεται Σεφτέρ, ας πούμε, ή Σεφτέρε. Με κάποια περίεργη δασία ή περισπομένη απάντηση. Κάτι περίεργο. Επίσης, ο Ζωζό και Φτέ δεν είναι ωραίος για τίτλο. Τον ψήνει για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Εδώ και χρόνια. Αντελήνω Βιερίνια έγινε τελικά. Ναι, ναι. Ή πρόσεξε, φαγώθηκε από τον προπονητή ο Ζανζάκ και Φτέ. Με τη σάλτσα. Τι γίνεται, λοιπόν. Του έδωσε τον γκολ στο πιάτο του Κεφτέ. Έχω πολλές μαλαμπί να πω έτσι. Άμα μου ανοίξει την κάνουλα, τι να κάνω τώρα. Δεν φταίω εγώ. Δεν χωνεύεται με τίποτα τον γκολ του Κεφτέ. Ή στη σουρωτή για προπονήσεις ο Κεφτέ. Τα ωραιότερα κεφτεδάκια τα έχει στο IKEA. Πώς τα λένε, ξέρω εγώ. Τότε δεν ήταν που είχαν βρει, είπαμε δεν τα τρώνε με πυρούνι αλλά με σπυρούνι. Και το παιχνίδι με τη Σουηδία, Γερμανία εδώ πέρα, τι γλέντι κάναμε, το 1-0 της Σουηδίας. Έτσι όλοι τι παντού αγάπη για αυτό το λαό. Τι γλέντι, ναι, αλλά φίλε, αδέρφια μας. Είσαι Ντουγάνι, Τζίμι Ντουρμάζ, Ντουντουρμά, δεν ξέρω τι είσαι, να πούμε γλυκό. Δεν μπορεί να κάνεις φάουλ εκεί σε εκείνο το χρονικό σημείο. Είσαι αυτόχειρας. Του δίνεις την ευκαιρία να αναστηθεί. Κατάλαβες. Αν το ψάξεις, έχει γερμανικές ρίζες αυτός. Ο Ντουρμάς. Μπορεί. Τι να σου πω. Έτσι όπως τον είδα, ο Τσόχλας της Σουηδίας. Έτοιμος είναι να πάω να του φυρίσω το χέρι να πάρω αντίδωρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και ένα τελευταίο πρωταθλητής παγκόσμιος, μόνο η Γαλλία. Έτσι, Εξακολουθείς, φίλε, άμα δικαιωθείς, θα αποδεωθείς στο τέλος. Το έπαιξες. Το έπαιξα. Με τι απόδοση, Κώστα? 20 ευρώ και παίρνουν 140 στο... Μια χαρά, φίλα, δούλευτα, άκοπα, ανίδρωτα. Πάρα πολύ ωραία. Ένα πάρα πολύ καλό τραπέζι. Βεβαίως, και οι καρέκλες μαζί, φίλε. Και οι καρέκλες. Δεν θα καθίσεις όρθιος, ήταν σκαμπά. Όχι. Μάλιστα. Στρωμένο καλά. Έγινε Φραγκφούρτη! Γεια σου, Κωνσταντίν! Γεια σου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Καλημέρα σας, τον επόμενο, ναι. Γεια σας, ξάδελφος του Ρέι. Έλα Χριστάρα μου, έλα Κολομπάμπου, χώρα που εχθές κατά το ίμιση, φίλε, σε σκέφτηκα, έτσι να ξέρεις, βλέποντας την Κολομβία, λέω κάποιος πανηγυρίζει, σίγουρα είναι ο Κολομπάμπου. Να ήταν και Ζιμπάμπου εκεί στον ίδιο όμιλο, γιατί είσαι μεγάλη. Θα γινόταν τρελής, φίλε. Θα ήσουν εσύ ο επίτιμος καλεσμένος στο ημίχρονο να χαιρετήσεις. Ποιος Χιγκίτα και ποιος... πώς το λένε τον Βαλτεράμα. Κοίτα. Κοίταξε, παρόλο που όπως λες το ΒΑΡ παίζει ρόλο πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας, να πούμε όμως ότι έχει γλιτώσει από τουλάχιστον 10 πολύ μεγάλα λάθη, έτσι. Σωστό. Όχι, είμαι φουλ υπέρφυλε. Αλλά να χρησιμοποιείται για όλους, έτσι. Εννοείται. Όχι επιλεκτικά. Αλλά γενικά μέχρι τώρα, ας πούμε, σίγουρα είναι ένα συν. Γιατί όσο 100%. Το κοράκι έχει το νου του ότι αν πάει να κάνει κάτι σχεδόν, αν δεν το έχει δέσει με όλους μαζί, δηλαδή και τα ΒΑΡ και τα ΜΑΡ και τα λοιπά. Ακριβώς. Θα είναι πάντα λίγο πιο ψηλιασμένος. Γιατί είναι και πιο εξόφαλμο, κατάλαβες. Ενώ πιο πριν έλεγε δεν το είδα, εντάξει, γεια σας. Αυτά ισχύει βέβαια για τους ξένες γιατές ισχύουν. Έτσι, εδώ οι δικοί μας δεν έχουν κανένα θέμα. Τουλάχιστον αυτούς που κόψανε. Τους σώσανε αυτούς που κόψανε, τους σώσανε, να ξέρεις. Κόψανε μπόλικους. Εν τω μεταξύ βγήκε και κάτι καινούργιο. Πάλι ένας άνθρωπος, δεν ξέρω ρε παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο πολύ τον αδικούνε. Ναι. Βγήκε ένας δημοσιογράφος από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, είναι τώρα από μια εφημερίδα μάλλον, που βγάλε ένα θέμα για έναν άνθρωπο που εμφανίζεται ως μεγαλομέτοχος, αλλά δεν είναι μεγαλομέτοχος σε μια ομάδα της Αττικής. Ναι. Και είπε ότι τον πήρε τηλέφωνο και τον απειλούσε. Ρε παιδί μου, όλοι και... Μα όλοι βλέπουν αυτό το όραμα. Το όραμα δεν είναι, ρε, το έχετε... μου, και όλοι αυτό όλοι, το όραμα. Και, το... Και βλέπουν τυχαίνει... όλοι το ίδιο όνειρο, ρε παιδί μου. Είναι ο ίδιος και άνθρωπος. Όλοι να τους λέει αυτό το όνομα και με την ίδια φωνή, πάντα με απόκριση. Τις ίδιες ατάκες, ότι θα την άξω το σπίτι, όλα είναι, όλα είναι μια παρεξήγηση. Ναι, αυτός ναι, έχει υψηλή πίεση. Πραγματικά. Παίρνει λοιπόν τον άλλο και του λέει να πάρω χαπηλές, απειλές, να πάρω χαπηλές και ο άλλος νομίζω του λέει απειλές, χαπηλές ναι, λέει ναι, παιδιά. Όλα μια παρεξήγα. Ο άνθρωπος έχει φωτοστέφανο έχει, φωτοστέφανο δεν είναι. Είναι αμαρτία. Πραγματικά αν καθάριζαν και αυτό το σύχαμα που λέγεται Κομίνης, δηλαδή πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο τον απεχθάνομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί μισεί τον ΠΑΟΚ εκτός ότι είναι κακός διαιτητής. Στη φάτσα του φαίνεται όλο το μίσος. Ο άνθρωπος είναι κανονικά, σου λέω, για να παίζει στο Star Trek, να πούμε, το διάδοχο του Spock, και αυτόν τον βάλανε να πούμε διαιτητή, να το βλέπουμε να μας χαλάει τις ημέρες μας, ας πούμε. Γενικά όμως ότι η ΑΕΚ έχασε
τα 7-8 των αγαπημένων της διαιτητών θα τις στοιχήσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί όπως ενισχύθηκε και ποδοσφαιρικά. Βεβαίως. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Πάντως, Κωστή μου, θέλει προσοχή για αυτό που είπες για την Ελβετία. Η Βασιλεία πιστεύω ότι θα έχει εύνοια και έχουμε δει τι έχει τραβήξει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα προκριματικά του Champions League, με όλες τις ομάδες που παίζει. Σωστό. Όχι μία χρονιά μόνο, και στο Europa League έχουν μαζεμένες διαιτησίες επιθετικές. Έχουν γίνει κάτι σφαγές, κάτι με Σάλκε, κάτι με... Ναι, δεν μας γουστάρουν. Τώρα, το λόγο τον ξέρουν αυτοί. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει και ένας από εδώ που βάζει το χεράκι του πάνω. Έλα. Από τα λεφτά τον ΠΑΟΚ. Έλα. Ένα δώρο Θεού. Ναι, δώρο Θεού. Ένα δώρο Θεού, μάλιστα. Εμείς όμως πρέπει από τη μεριά μας να κάνουμε ό,τι πρέπει σωστό για να μην έχουν αυτοί τα πατήματα. Να πάει η ομάδα υπερπλήρης, να είναι όπως είναι έτσι και να ενισχυθεί και άλλο όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι. Νομίζω ότι είναι οι συνθήκες στο καλύτερο επίπεδο, Κωστή μου. Να πάμε έτοιμοι. Να κλείσει και ο Πούκι σήμερα, αν είναι. Ο Πούκι είναι. Ο Πούκι να έρθει μετά. Και μετά φουλ συνθήματα με Πούκι. Βγάλε το Σεντούκι. Έτσι, φέρε το Σουτζούκι, δώσε το Χαστούκι και τα λοιπά. Καλή εβδομάδα, ρε. Γεια σου, Κολομπάμπουε. Γεια σου, Χριστάρα μου. Μου αφήνετε και όνομα, άμα θέλετε, για τρίμερο στο Φιλοξένιο. Το ξέρεις. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία, το βάζω ήδη. Και επίσης για τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Άγγελο στη Νεάπολη. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Ναι. Καλώς το παιδί. Εγώ δεν θέλω τρίμερο. Αντώνη, πολύ στο βάθος σε ακούμε. Ανείς καλώδιο. Εγώ δεν θέλω τρίμερο. Τετραήμερο. Δεν θέλω να το σημειώσεις. Δεν θέλω τρίμερο. Έγινε. Για πες. Τι να πω ρε φίλε. Για να μπέξει θα πάρουμε. Τι θα γίνει. Θα πάρουμε ρε φίλε. Έχουμε ήδη πάρει δύο. Δηλαδή χτύπα ξύλο αν πάθει μια ζαλάδα ο Κουλούρης. Ποιος θα παίξει φόρο. Ο Κουλούρης δεν νομίζω ότι θα είναι του χρόνου. Δεν θα είναι τώρα, λέω στις προπονήσεις. Ας, προπονήσεις, θα βάλει το Μιστακίδη ή δοκιμάζει φορ. Και άμα και ο Μιστακίδης πάθει μια ζαλάδα. Αν πάθουν όλοι ζαλάδες, φίλε, ξέρω εγώ, θα φάει τον Πούκι που έρχεται σήμερα. Γιατί έρχεται ο Πούκι σήμερα. Νομίζω ναι. Μακάρι. Ο άλλος πάντως είναι στη Σουηδία διακοπές ο ψηλός. Ο Σουηδία διακοπές, εντάξει, τι να κάνουμε. Στην Τουρκία. Ναι. Εντάξει, ο άλλος φίλε το ξέρουμε θα τραβήξει πολύ. Νομίζω θα τελειώσει και αυτό. Είτε έτσι τελειώσει. Για το Βέρμπλουμ λες, έτσι. Για το Βέρμπλουμ λες. Δεν βοηθάει καιρός για να κλείσουν οι μεταγραφές. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Επειδή έχουμε φάει κάτι 30 Αυγούστου και 31. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Ο καιρός δεν βοηθάει ενώ. Α, είναι φθινοπορεινός και νομίζω ότι είναι Οκτώβρης, ε. Πουλάμε και αυτό ότι έχει ζέστη και ωραίο έχει χαλκιδική το ένα τάλο. Είμαστε που τα μπουφάμε, ρε. Πώς να τον πει τον άλλο. Κάνει ένα έτσι το, α πούμε, στο. Πώς το Google Maps βλέπει 25 βαθμούς και βλέπει κρύο, βροχές αυτά. Τι γίνονται αυτά. Στην Φιλανδία πιο πολύ ζέστη έχει. Τι να έρθω να κάνω σε αυτούς τώρα. Αντώνη, το ξέρεις ότι στο Horns δεν έχει βρέξει ούτε μία μέρα μέχρι σήμερα από την ώρα που πήγε η ομάδα. Εγώ βλέπω ότι η Γερμανία έχει καλύτερο καιρό από ό,τι έχει στη Βέλγια. Εγώ ξέρω ότι στο Horns δεν έχει έκθεση βιβλίου, γι' αυτό δεν βρέχει. Πήρε παράτα η καημένη, δηλαδή πραγματικά νιώθεις περισσότερο βαρκάρης παρά εκθέτης, φίλε. Ναι, η ομάδα που θα είναι έκπληξη, εννοώ μια ομάδα που θα φτάσει στην τετράδα. Ναι, πάντα υπάρχει μια έτσι. Για πες. Ουρουγουάη, φίλε. Ουρουγουάη, ε. Δεν την έχω την Ουρουγουάη. Η Ουραγουάη που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί. Ναι, ρε. Μάλιστα. Είναι η τύχη του 1-0 που όλοι μαζί βαστάτε μακεδονομάχη που έχει δύο πυρηνικά όπλα μπροστά. Μάλιστα. Όντως έχει δύο πυρηνικά όπλα. Τι να πω. Και το Μεξικό έπαιξε ωραία μπαλίτσα και το Βέλγιο, παιδιά. Έχει, το Βέλγιο έχει πρωτοκλασά του. Το Βέλγιο. Αυτό ο Αζάρ είναι φίλε. Και αυτή θα είναι στην τετράδα. Ναι. Ναι. Τι να πω. Στην Αγγλία εμένα δεν με εμπνέει. Θα μπουν στις 16. Ακόμα δεν έχουν παίξει με βασικό αντίπαλο σημαντικό. Ναι, ρε φίλε. Θα πάνε στις 16. Θα αποκλειστούν στα πέναλτι. Γνωστά τα πράγματα τώρα. Δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Θα πάει κανένα χωριό και θα τους αποκλείσει ως συνήθως. Ξέρεις ότι στις προηγούμενες φορές που κάναμε κληρώσεις για γυαλιά, ο Γιώργος που μία φορά τα κέρδισε και τα έκανε πάσα στον Παναγιώτη Λάκωμα, είπε ότι άμα τα κερδίσω πάνε στον Αντώνη. Έχουν ανοίξει τέτοιες business δηλαδή, με καραμπόλες. Έλα, δεν τα δίνεις ρε λαμό, γιατί θα τα κάνεις καμό. Γεια σου, Αντουάν. Τα λέμε. Γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γεια σας. Hello. Hello. Καλημέρα. Hello, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνατε?
Είμαι ο Ανδρέας, Νέα Υόρκη. Έλα ρε Νέα Υόρκη, έλα αγοράκι μου. Περίμενε, χτυπάει το τηλέφωνο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Χτυπάει και άλλο τηλέφωνο. Oh my goodness. Έλα. Έλα. Καλώς την... Μ' ακούς? Έλα. Πολύ χάρηκα που θα παίξουμε τη Βασιλεία, γιατί θα δούμε στην τηλεόραση. Θα δω την Τούμπα. Τελευταία φορά που είδα την Τούμπα ήταν με την Ντόρτμουντ. Έτσι, ε. Ναι, ναι. Μπράβο. Καλά είσαι. Καλά, δόξα τω Θεώ. Τι ώρα είναι εκεί τώρα, πες μου λίγο τι ώρα είναι. Τώρα είναι 7 ώρες πίσω είμαστε, 2 η ώρα. 2 η ώρα τη νύχτα, προς 3. Τι ώρα είναι εσύ εκεί. Εδώ είναι τώρα, είμαστε ακριβώς 9 η ώρα το πρωί. Εδώ είναι 2. 2. Πάρα πολύ ωραία. Και ξενυχτάς μαζί μας, αγόρι μου, αγόρι μου. Πολύ, είτε, βέβαια, κάθε μέρα σας. Μπράβο, μπράβο, μέρα. Τι ωραίος που είσαι. Ναι. Συγχαρητήρια. Αγόρι και μου. Πολύ ωραία τα λες. Καλά που δίνετε τον Μπρίγκοβιτς, καλά που δίνετε τον Μπρίγκοβιτς να μην μας τον πάρουν. Βέβαια, τι, τι τώρα, να θέλω να βάλει δηλαδή να κάνει hat-trick ο Μπρίγκοβιτς και ο Βάρντα. Πάνε μετά, τέλος. Πολύ ωραία, με ευχαρίστησες πάρα πολύ με αυτά που λες. Είσαι εσύ, μια χαρά. Συγχαρητήρια, φιλαράκο μου, εντάξει. Πολύ ωραία τα λες. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Γεια σου, Αντρίκο. Να είσαι γερός, γεια σου Αντρίκο μου, γεια, φιλιά, φιλιά πολλά, παιδιά, Αμερική δηλαδή, στην άλλη άκρη του πλανήτη, δεν είναι φοβερό αυτό. Φαντάσου ένα κορδόνι, όχι από αυτά τα κορδόνια ρε, ει, αμέσως, ένα κορδόνι φίλε που φεύγει από εδώ και σε συνδέει με την άλλη άκρη του κόσμου. Και εκεί είναι φίλε 3 ώρα τα ξημερώματα, δεν είναι συγκινητικό, με το μαραφέτη φίλε, το Ιντερνέδιο. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. 2. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Ξέρεις που ήμασταν πέμπτο, τρίτο, τετάρτο, πέμπτη Παρασκευή. Ο Όρος μήπως. Όχι. Για πες. Φιλοξένεια. Α, πήγατε. Βεβαίως, χωριάτησα. Για πες. Ήτανε πολύ ωραία, ήτανε, το συζητάμε. Μπράβο. Ήσουν στους κερδισμένους τους προηγούμενους, έτσι. Ακριβώς, ναι. Μπράβο. Έτσι κάποια πράγματα για να ξέρουν όσοι πάνε, ας πούμε, αν πάνε με λεωφορείο και πάνε δύο άτομα είναι 35 ευρουλάκια, αν τα κόψουν άλλη τουρ κατευθείαν, για πιο οικονομικά. Μάλιστα, έτσι. Ωραιότατα, για να μην πληρώνεις βενζίνες και τέτοια. Και αυτό, από την άλλη, από εκεί μετά έχει δύο φιλοξένια και έχει το παλιό φιλοξένια που είναι πολύ καλό και αυτό, έχει καμία σχέση. Ναι. Υπάρχει και το καινούργιο φιλοξένια, είναι δύο δηλαδή. Εκεί σας στέλνω εγώ. Έτσι, απέναντι από το Θερμές. Ναι, φτιάχνουν δύο, μπράβο. Και από εκεί και μετά είναι ένα χιλιόμετρο, είναι τα Λουτρά. Δηλαδή, άμα πας στα Λουτρά είναι ένα χιλιόμετρο τίποτα. Από εκεί πέρα. Και πόδι. Με τα πόδια είναι με το, για έναν άντρα είναι 10 λεπτά ή με τη γυναίκα είναι 18-19-20. Δεν κατάλαβα, δηλαδή η γυναίκα πάει πιο αργά, υπονοείς ότι είναι αργοκουρούτα. Πάει λίγο πιο αργά, πάει, εντάξει. Λογικό είναι, ο άντρας είναι πιο νεύρικος, είναι, περπατάει πιο γλίγορα. Εξαρτάται, φίλε. Αν πεις ότι έχει εκπτώσεις σε τσάντες και παπούτσια 70% στις βιτρίνες, νομίζω ότι η γυναίκα θα φτάσει πιο γρήγορα. Ναι, έχει φτάσει ήδη στον προορισμό της δηλαδή, κανονικότατα δηλαδή. Ή να πει στον άντρα, έχει μια οθόνη που παίζει μουντιάλ, να πούμε και πάω κάρα φάζει από την προετοιμασία. Νομίζω ότι θα γίνεις Usain Bolt. Να προτείνω και για πες, έχει και ωραίες πέστροφες, κάτσε καλά να προτείνω για πέστροφα, είναι πάρα πολύ ωραία και φρέσκια, κάτσε καλά, ωραία. Πέστροφα, έτσι. Έχει ωραία πέστροφα, φοβερή. Πάρα πολύ. Το νερό δεν παίζεται, να το ξέρετε. Όποιος πάει δηλαδή να πίνει πολύ, το νερό δεν παίζεται. Ποια σουρωτές και ποια δεν ξέρω τι, δηλαδή όλα τα γενικώς. Είναι το νερό είναι άπεχτο, είναι να ξέρετε. Πάρα δηλαδή, πολύ, πάρα πολύ καλό. Λίγα λόγια για τη σουρωτή, πρόσεξε, θα σε κλείσω. Ορίστε. Τίποτα, λέω κάτι δικά μας. Ακατάλαβα, ναι, εντάξει, κάνα λίγο ποντιακό είπα ένα εκποτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι και άσχημο και αυτό, καλό είναι. Αλλά θέλω να σου πω γενικώ ότι είναι κατάλαβα, το πράγμα, ας πούμε. Κατάλαβα. Κάπως έτσι δηλαδή. Καλά θα περάσει που σπάει, να το ξέρει αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Υγιεινά πράγματα, όλα τα πράγματα είναι ωραία. Μπράβο. Χαίρομαι που πέρασε ωραία, αδερφούλη μου. Να είσαι καλά, να είσαι γερός και πάντα τυχερός. Πάντα. Έγινε αγόρι μου, γερός. Ποια βασιλεία, ρε, ποια βασιλεία τώρα τη συζήτηση. Γεια σου, μασκότ. Έγινε, να είσαι γερός. Έτσι, παιδιά. Να παίρνετε μετά να λέτε, ρε, παιδί μου, πήγα ωραία, πέρασε αυτά, μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε, πείτε. Βγείτε. Ναι, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Ο τελευταίος των Μοϊκανών. Και των Μοϊανίκανων υπάρχει, αλλά εμείς είμαστε οι Μοϊκανοί. Λοιπόν, την καλή μου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θα με βάλει στην εκδήλωση, θα γελιάσω τον Αντώνη. Δεν έχω γελιά σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Αύριο θα κάνω γελιά. Καλά, εντάξει. Γιώργος, σε Βαλαίδη. Τι ήθελα να πω, λοιπόν, το παράπονο μου, ξέρεις ποιο είναι, ότι όλες και όλες δύο εφημερίδες κυκλοφορούν αθλητικές ημερήσεις ναι. Και μία εβδομαδιαία στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Σταματήστε να ασχολείστε με εμάς, κύριε. Ασχοληστείτε
με τις ομάδες σας, αγαπητέ κύριε Κόκκινη και αγαπητέ κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί αφού ξέρεις τώρα αυτό το πράγμα, γιατί τους κάνεις τώρα διαφήμιση? Δεν γίνεται, ρε Κώστα μου. Αφού φτάνει ξέρεις, πια να για πούμε. Για ποιο λόγο τώρα δηλαδή? Φτάνει πια. Μα για ποιο όχι λόγο? Όχι ο Νίκος ο Σαββίδης, όχι ο Γιώργος ο Σαββίδης. Επίσης, χάλια, είναι πολύ πιο ωραίο να βγεις στο Ραπτόπουλο και στο Κόκκινο και να τα πεις εκεί. Το να βγαίνεις εδώ και να τους λες κάτι. Δεν ενώ μπορώ, δεν μπορούν να σου απαντήσουν κιόλας. Όμορφα και ωραία, παίρνεις τηλέφωνο και διαμαρτύρεσαι. Και λες παιδιά, αυτό. Τώρα έτσι με την καραμπόλα, ας πούμε. Δεν είναι, λέει, μόνο για να μου χαλάσει το κέφι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτά. Αυτά. Έγινε. Φιλιά. Άντε, τα λέμε. Γεια. Λοιπόν, το έχουμε πει, παιδιά. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο θέμα με τον έναν, με τον άλλον, με τον παράλλον? Εντάξει. Εκεί βγαίνετε να πείτε ότι μου τη δίνει ο Τσιτσαρός γιατί είπε αυτό και αυτό. Αν το κάνετε, οκ, ωραία, να ισοφαρίσουμε. Αλλά αν έχεις κάποιο παράπονο με το συγκεκριμένο ή με τον άλλο ή με τον παράλλον, θα βγεις εκεί να το πεις. Δεν είναι κοιτίο παραπώνων η εκπομπή. Έτσι. Απλά και μόνο να κάνουμε διαφήμιση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε το Γιωτόμι κλιματιστικά. Εξαιρετικές συνθήκες μέσα στο σπίτι σας. Υπέροχες με WiFi, όλα από το smartphone. Βεβαίως όλα στα όρθια, γύρω Κοτόπουλος, γύρω Χοιρινός, καταπληκτικό Κοτόπουλος Χάρας 837-166 και η σκεπαστή, η περίφημη delivery κανονικά στη Λεωφόρο Στρατού 18. Φυσικά γυαλί στο Μανολόπουλο, Optic Stores Μανολόπουλος και Ηλίου και Οράσιος, τρεις γενιές οπτικά στην Παναγία Τσαλδάρη 22 στην Νεάπολη. Εκεί θα βρείτε ό,τι αγαπάτε και γουστάρετε και τα τελευταία μοντέλα και τρομερή ποικιλία και φοβερές τιμές και εξυπηρέτηση από το Μανολόπουλο και την οικογένεια. Και βέβαια δεν ξεχνάτε για το ρεύμα σας, Βολτέρα. Αυτός είναι ο νέος πάροχος για το ρεύμα σας. Όμορφα, ωραία, σας συμφέρει 100%. Τηλεφωνήστε και θα ενημερωθείτε στο 475-308, 2310-475-308 και εκεί θα μάθετε ό,τι θέλετε για τη Βολτέρα, που σημαίνει ενεργειακή ελευθερία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. Χορηγούς θα πω μετά, πάμε να μην περιμένετε στις γραμμές. Εδώ είμαστε, μην ξεχνάτε, κληρώνουμε σήμερα μια υπέροχη δωράκλα, ένα τριήμερο στο Φιλοξένια, στο καταπληκτικό Λουτράκι Αριδέας, δυο διανυκτερεύσεις εκεί στο Πετρόκτιστο, στο υπέροχο ξενοδοχείο. Και βέβαια τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, οι δύο κρεοπόλες μας και ο Άγγελος, αλλά και ο Μιχάλης στον Εύωσμο που τροφοδοτούν, που σας κάνουν το τραπέζι για πολλούς μήνες, για πολλά χρόνια πλέον, για πολλά χρόνια. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Συζητάμε για Μουντιάλ, συζητάμε για Παοκάρα, συζητάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Και από τα πά, βάζουμε και τα πάντα όλα. Ραδιοψυχοθεραπεία κάνουμε, ζούμου σου λέμε. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο ο Πούρκη καθυστερεί λίγο ακόμα να έρθει στην Παοκάρα μας? Περιμένουμε να βγάλουμε ωραία συνθήματα πρώτα και μετά. Όχι, Κωστή, τα συνθήματα έχουν βγει ήδη από τη σκέψη απλά της ΑΕΤ. Απλά τον καθυστερεί η Πούκενα. Η κυρία Πούκενα, τι του λέει η Πούκενα, τι του λέει, τι. Περίμενε να σταματήσει η βροχή και μετά να πάμε στην Ελλάδα. Περίμενε να σταματήσει η βροχή, γιατί και εδώ βροχή τρώμε. Οπότε και να πάμε εκεί πάλι βροχή θα τρώμε. Άστο λοιπόν, καθυστέρησε καμιά εβδομάδα ακόμα. Να σε χαρώ, γιατί μετά δεν θα σε προλαβαίνω. Να το ξεζουμίσει τελείω και μετά θα έρθει σε εμά. Και όσο κοστεί αυτά που έλεγε στον πρόλογο, όντως ήταν πρόλογος. Εγώ πιστεύω ότι τα 3-4 γκολ τα βάζες πριν τον αγώνα εκεί που είναι ανοιχτή η αιστεία. Α, έτσι και βαρούσα τα σουτάκια. Μόνος μου θα στα κουδευτικό. Μια φορά έβαλα και εγώ, ρε φίλε. Μια φορά, δεν έβαλα με το σταγονόμετρο έβαζα γκολ. Μια φορά. Εντάξει, πρόσεξε. Ήταν εκεί που στην προπόνηση, στην προθέρμανση εκεί που κάνουν σουτάκια και λέει δεν πειράζει. Τον Ελληνό άστονα λίγο να σκοράρει. Το φάουλ για να το εκτελέσει ο Έλληνας στην ομάδα, φίλε, ήταν χάρη μου έκαναν. Έπρεπε να πληρώσεις. Όχι, δηλαδή παραχωρούσε αυτούς που τα εκτελούσε στο ένας ο Γερμανός, στον δεύτερο που τα εκτελούσε, στον τρίτο και μετά ενώ ήξεραν ότι το είχα γιατί είχα καλά χτυπήματα. Έπρεπε να γίνει ολόκληρη ιστορία, ας πούμε. Σαν χάρη, άντε, χτύπα και εσύ ένα. Κατάλαβες. Χτύπα και εσύ καημένη, ναι. Δηλαδή πρέπει να ήταν κάποιος άρρωστος, να μην μπορούσε, να πονούσε η κοιλιά του. Ναι, παιδί μου, ναι, έτσι. Μόνο έτσι. Να έκανε στάμα, εσύ, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή πρέπει να βαρέσω κι εγώ ένα φάουλ, να φανώ κι εγώ λίγο, έτσι. Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά. Φίλε, όταν μεγαλώνεις σε ξένη χώρα.
Κωστή, ναι. Εγώ πιστεύω ότι με τον Μπούκι μπροστά και με τον Μπρίγιο όταν έρθει, αφού έτσι κι αλλιώς αποκλείεται η Σερβία. Κοίταξε, δεν μας πιστεύω κανείς. Δύσκολα θα κερδίσει τη Βραζιλία. Δύσκολα. Δύσκολα, ναι. Θα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί για του χρόνου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Τσουκνίδα, δεν φοβάμαι, αλήθεια το λέω. Τίποτα. Μόνο του τραυματισμού. Μόνο του τραυματισμού, τίποτα. Είμαστε ενωμένοι. Μαθαίνω από πάνω πληροφορίες. Οι παίκτες σε μια οικογένεια, φίλε. Είναι πολύ σημαντικό να μην έρχονται 10 καινούργοι, να μην χάνουν τα φιλαράκια τους. Σκέψου ότι είμαστε εμείς μια παρέα, ρε παιδί μου. Έτσι, μια παρέα. Και ξαφνικά, όταν ξαναβρισκόμαστε μετά το καλοκαίρι, λείπουν 6-7 από αυτούς και έρχονται 10 καινούργοι. Όσο καλή και να είναι, διαταράστε, φίλε, αυτή η ομοιογένεια. Ο ένας ξέρει τον άλλον τα χούγια. Είναι μια παρέα, φίλε. Πολύ σημαντικό. Ο προπονητής ο ίδιος. Θα μην έρθει κανένας περίεργος άλλος, μυστήριος, να τον μάθει ο παίκτης. Να μάθει αυτός ο παίκτης. Όλο αυτό, φίλε, είναι πολύ ψυχοφθόρο. Δεν θα το περάσουμε φέτος. Πολύ σημαντικό. Όχι, όχι, όχι. Πολύ σημαντικό, φίλε. Πολύ σημαντικό. Είμαστε πιο έτοιμοι. Έγινε, Μανώλη! Λοιπόν, βάλουμε στις σκληρώσεις, Κωστή. Σε έβαλα. 600, έτσι. Έγινε. Ωραία. Γεια σου, Μανώλη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, αρχηγέ μου. Καλό στο παιδί, ρε. Τι γίνεται. Καλή εβδομάδα. Αγοράκι. Είσαι λίγο ψηλοφύρμα. Πού να σε πιάσουμε στο τηλέφωνο, παλιγάρι μου, εσένα, δεν πιάνεσαι. Πασαλίβω με λάδια και ξεγλιστράω, αδερφούλη. Ξεγλιστράς. Σήμερα θυμήθηκα τον Καρντάσι σου, ρε φίλε. Έκανε καλό χαβαλέ με το μικρό. Έτσι, ε. Α, δεν ξεχνιέται, φίλε, με τίποτα. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Έλα, λέει, να σε βγάλω, λέει, να σε βάλω στην εφημερίδα. Μπράβο, τα γόρια μου. Ξεχνιέται αυτό, ρε Κώστα. Για πες. Τι να πω, ρε φίλε, όλα καλά θα πάνε. Απλώς η οικογένεια, η μειογένεια στην ομάδα και το καλό κλίμα νομίζω συνεχίζεται από τον τελικό του κυπέλου και έπεται και συνέχεια. Σωστό. Αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε πρώτα. Το ποιοι θα έρθουν, είναι και αυτό σημαντικό, αλλά το μεγάλο όπλο δεν είναι αν θα έρθει ο Πούκι ή δεν θα έρθει, ή αν θα έρθει ο Χατσερίδης ή όχι. Είναι το μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Αυτό. Να μην φύγουν αυτοί οι σημαντικοί που λέμε όλο τον καιρό, δηλαδή Πρίγιοβιτς, Μάτος, Βαρέλα, Πέλκας, Βιερίνια, Πασχαλάκης, Μπίσεσβαρ, εγώ λέω ας πούμε 6-7, αυτοί για μένα είναι οι πολύ σημαντικοί, να μην φύγει κανένας από αυτούς. Για τον Τζάλμα δεν έκλαψα, να ξέρεις, okay. Όχι, βοήθησε, λοιπόν. Βοήθησε το παιδί. Okay. Περίμενα περισσότερα από ένα παίκτη που παίρνει 800 χιλιάρικα, στο πω έτσι. Περίμενα περισσότερα πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι τακτικά ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αν έβαζε και τα γκολ, δεν θα παίζει και στον ΠΑΟΚ. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πολύ άλλο. Σωστό και αυτό. Θα δούμε, οι μέρες περνάνε. Πρέπει να έχουμε ηρεμία και σιγουριά για την ομάδα και να πάμε όλοι στο γήπεδο στον πρώτο αγώνα. Να δώσουμε κι εμείς τη δική μας αύρα. Να βγουν τα διαρκείας, ο κόσμος να τρέξει να ενισχύσει την ομάδα με την παρουσία του. Αυτό είναι, αδερφέ. Όλα καλά. Και κλείνοντας θέλω να πω, κάτσε λίγο. Δίνουμε τα 3 τελευταία νούμερα για την κλήρωση, Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Πες μου. 7, 8 και 9. Ναι. Και βάλα και Γιώργος. Σου εύχομαι αγάπη και υγεία. Ωραίος. Καλημέρα. Γεια σου, Γιωργάρα. Να είσαι καλά. 7, 8, 9. Πάμε παρακάτω. Μου αφήνετε το όνομά σας και τα 3 τελευταία ψηφία από το τηλέφωνο για να μην δίνουμε κινητό στον αέρα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για τα κρέατα ενός μήνα το Κροπολίου, Άγγελος στη Νεάπολη, εκλεκτά, τα παοξάκια, τα φιλαράκια μου εκεί, τα δύο αδέρφια, ο Πασχάλης και ο Κωστής. Λοιπόν, και βέβαια, είπαμε τριήμερο στο υπέροχο φιλοξένιο το ξενοδοχείο, στο Πόζαρ. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά θα μας πάνε, όλα καλά, όλα καλά. Περίμενα στην αναμονή, αλλά ήμουν έτοιμος να το κλείσω, γιατί με τρομοκράτησε προς στιγμή. Σε τρομοκράτησε, τι? Για... ναι, είπες αυτό είναι το μεγάλο σου όπλο και λίγο με πήγε λίγο, 3 και 1. Και λες βεβαίως, λίγο τσιρλί πιπί, μην πατήσουμε τίποτα, πάθουμε καμιά κανακουνέρι. Είπες τη μαγική λέξη όπλο, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που απειλούν χωρίς όπλα. Βεβαίως, με όπλο την αυτοπεποίθηση. Όχι, για το γατούλι μιλάω. Ναι, βεβαίως, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ, βεβαίως. Όπως βλέπεις, ο χάρτινος πύργος κατέρευσε εξών συνετέθη. Και δεν βρίζω. Πάνω ακόμα δεν με κατάλαβες. Δεν βρίζω. Για πες, συνέχισε. Δεν με έχεις καταλάβει, φαντάζομαι, τι. Από το βλέμμα. Ποτέ με την πρώτη. Ποτέ με την πρώτη. Έλα, 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 τώρα σε κατάλαβα, έλα. Έλα. Να σου πω, ο Τζάλμα έφυγε να ξέρει για ένα και μόνο λόγο. Επειδή στην κλήρωση βγήκε η Βασιλεία και δεν το χρειάζεται για τον Άγιαξ.
Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Περίμενε την κλήρωση, είδα ότι βγήκε η βασιλεία και λέει εντάξει. Ωραία σκέψη, Τριχύλης, ωραία σκέψη έκανες. Ωραία σκέψη. Έτσι. Και ήθελα να προσθέσω έτσι σε όλα αυτά που λέτε τόσο καιρό και σακούλα δεν παίρνω, την δική μου άποψη, η οποία πέρσι ήταν με τους λίγους και φέτος είναι με τους πολλούς. Τι εννοώ. Πέρσι ποιον κράζαμε και ποιος μας εξέπληξε. Τον, θα μπορούσα να σου πω αυτόν ένα μηδέν, αλλά θα πω τον Λουτσέσκου. Ναι, ναι. Ναι, μπράβο. Ναι. Φέτος ποιος θα είναι, ξέρεις. Γιατί έχω μια υποψία. Πάλι κράζουμε. Έχω μια υποψία. Έχω μια υποψία, να τον πω. Είμαι σίγουρος ότι θα το πεις. Για πες το. Μην είσαι τόσο σίγουρος, γιατί υπάρχουν δύο-τρεις. Τον Ελκαντουρί, εγώ πιστεύω. Ποιον? Τον Ελκαντουρί. Αυτόν ένα μηδέν. Αυτό είναι Ελκαντουρί, ρε. Το Λεβέκρε, ο Λεβέκρε το που λένε θα είναι. Α, ο Λεβά, εσύ το παραχοντρένεις το πράγμα. Φιλέ, εδώ θα είμαστε. Και πέρσι το χόντρινα από το Σεπτέμβρη που φώναζα και με κράζανε. Με κράζανε σε μένα, ξέρεις τώρα. Κοίταξε, ο Λεβέκ. Ο Λεβέκ, αν είναι υγιής, πράγμα το οποίο είναι επιστημονική φαντασία βέβαια με τα περσινά δεδομένα, θα είναι η εναλλακτική του Βιερίνια στο αριστερό άκρο, γιατί ο Βιερίνια εκεί θα παίξει του χρόνου. Αυτό λέω. Έτσι. Αυτό λέω. Αλλά δεν θα είναι παίκτης που θα παίρνει και θα το κράζουμε. Κάποια στιγμή θα μας το γυρίσει. Αν πρόσεξε, είναι υγιής, έτσι, πρόσεξε. Ξέρω... Αν ο άνθρωπος αυτός... Θεωρώ ότι ήταν μια κακή στιγμή πέρσι αυτό. Τι μία, 7, όχι μία. 7 κακές στιγμές. Αν ήταν μία θα έλειπε μια εβδομάδα. Λέω λοιπόν το εξής. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει και φιλότιμο, τι θα έκανα εγώ στη θέση του. Πέρσι ήταν πιο συχνά τραυματίας και από τους στρατιώτες των πλατούν. Σωστά. Σωστά. Έτσι. Πληρώθηκε κανονικά, δεν τον έδιωξε κανένας. Η ομάδα του παρήχε ό,τι ήθελε. Σωστά. Αν λοιπόν έχεις λίγο φιλότιμο, τι λες φέτος. Παιδιά, αυτόν τον Άγιο Ανθρωπάκο που βρέθηκε και μου έβαζε τα παχυλά μου τα μισθά, θα κοιτάξω να δικαιώσω αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους έδωσα απολύτως τίποτα και ήμουνα στα κούρα και στις ξάπλες όλο τον χρόνο. Αν είχα φιλότιμο. Μόνο το φιλότιμο. Ναι, ρε παιδί μου. Να και έτσι, θέλω και να πω ότι τώρα. Δεν είναι ένα κίνητρο προσωπικό. Αν είσαι λίγο. Αν έχεις ναι, λίγο. Ναι, ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Αν είσαι λίγο ευσυνείδητος. Ότι δεν τους έχω δώσει τίποτα και ένα χρόνο με έχουν και με γυροκομάνε. Που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Την άποψη τη διαμορφώνεις βλέποντας πίσω από τα μικρά γράμματα και από τη βιτρίνα έτσι και με τον Λουτσέσκου πέρσι. Βλέπαμε το γεγονός ότι ήξερε το ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Φιλόδοξος, όλα βεβαίως, αυτά. Τα λέγαμε. Έλα μωρέ, ποιος από την Ξανθούλα τώρα. Εγώ θυμάσαι, το πάω και τα λοιπά. Θυμάσαι τι λέγαμε. Θέλουμε να πετύχεις. Εγώ κόντρα τότε αυτό. Στο κλίμα που βρίζαν όλοι. Είπα κι εγώ. Δεν ξέρω αν μπορείς. Δείξε μου ότι μπορείς και φυσικά θα βγω πρώτος πίσω από το μικρόφωνο να πω. Μπράβο σου Λεβέντη που το γύρισες. Το λέμε κάθε μέρα. Αξίζει κάθε μας καλό λόγο ο Λουτσέσκου. Και για τα έργα του και για τα λόγια του. Και για τα λόγια του. Έτσι, βλέπεις, ο Χιμένεθ πήγε στην Ισπανία ακόμα με τον Λουτσέσκου ασχολείται. Έτσι, σε τσούζι που σε έκανε κορδόνι στον τελικό, σε έκανε χαρτοκοπτική μανία. Για πολύ καιρό ακόμα. Για πολύ καιρό θα σε τσούζι. Έτσι. Πάντως για τον Καγκούρη δεν το πιστεύω, να ξέρεις. Για τον? Για τον Ελκαγκούρη. Δεν τον πιστεύεις, ε. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ο παίκτης από αργός δεν μπορεί να γίνει γρήγορος. Δόθηκαν και παιχνίδια. Ξεστεί, όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, απλά νομίζω ότι δεν ταιριάζει ακριβώς στο στυλ της ομάδας και το... πώς θα το πω, το πνεύμα της ομάδος, τη χημεία. Ο αργός δεν γίνεται ποτέ γρήγορος, αδερφέ. Αυτά είναι. Σταρτάτε, άμα τον κυνηγάτε μαύρη μπορεί και να γίνει καλά, τώρα εντάξει, άμα βάλει άμα δύο βαρέλα από τα ντους και τον κυνηγάει μπορεί να τρέξει κιόλα, δεν ξέρω. Έγινε, αδερφέ, να είσαι καλά. Ξανατραυματίστηκε στην προπόνηση ο Λεβέκ Κωστή, μου γράφει η Νανά. Νανά! Σοβαρά! Τραυματίστηκε πάλι. Εγώ ήξερα ο τέτοιος, ο άλλος, ο Μουλέν τραυματίστηκε, όχι ο Λεβέκ. Τραυματίστηκε και ο Λεβέκ. Έχεις κάνει ξάπλα φοβερή φωτογραφία. Σαν γοργόνα είσαι εκεί ξαπλωμένη μπροστά. Σαν γοργόνα, γεια σου Νανούκα. Ναι, καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. 485 Παναγιώτη. Σε βαλά, πάμε. Λοιπόν, σε όποιον γυρίζει την πλάτη. Σε ναι. Κάποιο κοινωνικό σύνολο, πώς λέγεται αυτός? Πώς λέγεται, ξέρω εγώ, ρατσιστής. Να είναι και υπουργός, ας πούμε. Της υπουργός, πώς τι είναι αυτός. Τώρα μάλιστα. Δεν ξέρω. Ψάχνει συναισθήματα σε υπουργούς, συναισθήματα και τσίπα. Ο κύριος Βασιλιάδης που είναι υφυπουργός αθλητισμού. Τι ωραία. Και αυτό ανέκδοτο είναι. Θες να πούμε κανένα με τοτό, ένας Γάλλος, ένας Ιταλός, ένας Γερμανός πέφτουν στη ζούγκλα με παπαγάλο, αλλά τίποτα. Δεν θέλω, επειδή πιστεύω ότι εδώ πάνω
είμαστε λίγο πιο μπέσα. Έχουμε λίγο πιο μπέσα. Όχι πάνω λίγο μας. Πιο, εδώ πάνω και είμαστε. Θέλω να πω τον κύριο Γραμμένο να βγει και να πει την αλήθεια, τι γίνεται. Ναι. Δεν μπορείς, κύριε Κομίνη, να είσαι ακόμα εσύ στους πίνακες που είπες ψέματα σε όλο τον λαό. Μας έβγαλες τρελούς. Και ότι γεννάω, ότι δεν μπορώ, τα παρατάω, φεύγω. Αυτά τα προσωπικά του, μεγιά του, με χαρά. Όχι, του. Ναι, αλλά το αυτά τα προσωπικά του έβγαλε τότε. Που είπε ότι δεν μπορώ, αφήστε με αυτά. Ναι, γεννάμε. Okay. Γεννάς, δεν είπα. Όχι, δεν λέω ότι δεν γεννάει ο άνθρωπος, μια χαρά, δεν έχουμε θέμα. Okay. Γιατί δεν πήγες να πεις την αλήθεια. Γιατί είπες ψέματα. Γιατί μας έβγαλες τρελούς όλους. Γιατί μας έβγαλες τρελούς όλους. Γιατί. Τέλος πάντων. Έγραψε ιστορία. Έγραψε ιστορία, αλλά μη τυχόν και τον όχι, όχι, άστο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Περισσότερες πιθανότητες. Μη τυχόν. Έχει να σφυρίξω εγώ ματ στην Τούμπα, εγώ να με δεις εμένα με το σκεμπέ να μπαίνω να σφυρίξω και να πεις ρε εσύ, αυτός δεν είναι ο Κωστής. Και να σας χαιρετάω εγώ στην Κερκίδα και να λέω σήμερα σφυράω εγώ. Περισσότερες πιθανότητες παρά να έρθει αυτός να σφυρίξει την Τούμπα. Να ξέρεις. Γράψτο. Έτσι, μπράβο, γιατί όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να ράψω στολή διαιτητή. Δεν ξέρω αν θα είμαι FIFA ή όχι. Δεν ξέρω. Και, αλλά να ξέρεις. Και θέλω να πω και κάτι. Συγγνώμη ρε παιδιά. Με το Μπασχαλάκι πήραμε τον Νταμπ. Έτσι. Εσείς ακόμα τον Όλσεν θυμάστε. Εντάξει. Κάποιοι ρε παιδί μου. Δηλαδή τόσο ανάγκη την έχετε αυτή τη γρίνια. Δηλαδή, τόσο ανάγκη. Τόσο είναι ναρκωτικό και το παίρνετε στη βλέμμα. Άφησα ένα αποστάρισμα όλο το Σαββατοκύριακο που πραγματικά μου έκανε εντύπωση στον αθλητήριο, στην ομάδα μας. Που βγήκε ένας και λένε διώξαμε εμείς οι άμπαλοι, διώξαμε αυτόν και νάτος και τα λοιπά. Μέχρι το σημείο που δεν έχει φάει τον γκολ από τον Κρος, όλοι, οι πιο πολλοί, έτσι. Ναι, και τι. Και τερματοφύλακας. Βεβαίως υπήρχαν και άλλες απόψεις που λένε ρε παιδιά, έχουμε αυτόν τον Μπασχαλάκι, έχουμε αυτή την τερματάρα, έχουμε τον τρελό που έπιανε τα πάντα με τον οποίο κάναμε ντάμπλ. Και ασχολείστε ακόμα κάποιοι στην ΠΑΕ και κάποιοι που δεν τον ήθελαν και κάποιοι που. Δηλαδή στη συνωμοσία φουλ. Και μόλις τρώει τον γκολ, που μόνο εκεί μπορεί να πάει η μπάλα στο τέλος, πού άλλο μπορεί να πάει ρε φίλε η μπάλα, εκεί σε αυτή τη γωνία σου. Μόλις το τρώει, οι ίδιοι που λέγανε αμάν και φοβερός, να το φάγει όρθιος και ορίστε κτλ. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Δεν θα πω τίποτα. Απλώς θα πω κάτι που είπε ένας πολύ μεγάλος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Αν δεν έχεις να πεις τίποτα, βγάλε το σκασμό. Άντε. Πολύ ωραίος φίλε. Να το πια με την ομάδα. Πολύ δυνατός. Τόσο ήρεμα, τόσο ωραία. Δεν μπορούν φίλε, κάποιοι δεν μπορούν, δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να δημιουργήσουν θέμα. Δεν έχουν αλλιώς θέματα στις εκπομπές τους, το καταλαβαίνεις. Μόνο αν υπάρχει ένα μπουμπούλα, μόνο σπέρνοντας τη διχόνοια στον κόσμο, βάζοντας του πράγματα στο μυαλό, μόνο έτσι. Δηλαδή. Οι δάλος είναι δυστυχισμένοι. Δεν μπορούν. Να σου το πω αλλιώς, πέφτουν τα νούμερά τους φίλε. Και είναι, είναι δυστυχία. Δηλαδή, τέλος. Μα δεν το καταλαβαίνω. Μα όταν έχεις μόνο αυτό να πλασάρεις και βλέπεις ότι η ομάδα πήρε το double πέρσι. Η ομάδα πέρσι πήρε το double. Το καταλαβαίνετε. Και συνεχίζω με τα κρύα τους. Και συνεχίζω λοιπόν με τους κουβάδες. Με παγάκια από τα μεγάλα, τα χοντρά εκείνα τα ωραία. Απλά. Την αγάπη μου καλύτερα. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη. Γεια. Απλά πράγματα. Δηλαδή να βρούμε να πούμε κάτι πάλι. Ο Όλσεν γιατί, δηλαδή να γυρίσει. Ο Όλσεν εδώ ρε παιδιά, δεν έκανε τη μία γκάφα μετά την άλλη. Ξεχάστε τις θεωρίες συνωμοσίας για να παίξει ο ένας, για να παίξει ο άλλος. Ο Όλσεν ήταν αυτός που έπρεπε. Αν ο Όλσεν έπαιζε όπως έπαιξε ο Πασχαλάκης πέρσι, υπήρχε περίπτωση να τον αφήσουμε να φύγει. Υπήρχε περίπτωση να τον βγάλει για να παίξει οποιοδήποτε άλλος. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα είναι. Ξεκάθαρα. Μπράβο στην Κορακάκη. Κορίτσαρε, σου βγάζουμε το καπέλο. Σου βγάζουμε το καπέλο και για την άποψή σου που την εκφράζεις όπως πρέπει και όταν πρέπει με παρησία, με θάρρος, χωρίς να φοβάσαι κανέναν και τίποτα. Για αυτούς που πουλήσανε τη Μακεδονία, για αυτούς οι οποίοι θα τρέξουν να φωτογραφηθούν πάλι δίπλα σου. Μαγιά σου. Και μπράβο σου. Και μπράβο σου. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικές γεύσεις 705-750. Δίπλα στον Αγιώργη εκεί απέναντι από το Μασούτι. Καταπληκτικές γεύσεις 705-750 τηλιβεριά. Ετοιμάζει για ανακαίνιση, θα κάνει μαγαζάρα. Ο Δημήτρης το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Φυσικά ζαχαροπλαστή αρτοπία Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 για τον 63. Παγωτάρα!
Γλύφετε τα δάχτυλά σας, μεγάλα ημέρας. Εννοείται Tenda Home, 35 χρόνια εμπειρία, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011. Αυτοί ξέρουν για την Tenda, με μηχανισμούς Somfy, αντιδυναμικές ζελατίνες, πέργολες, τα πάντα όλα. 35 χρόνια, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Το κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου, εικόνας και ειδικών μπαταριών για σκάφη, για αυτοκίνητα, φυσικά το visualstore.gr. Μπείτε στο visualstore.gr, εκεί θα βρείτε και αδιάβροχα Bluetooth με 29,90 αν είστε για την παραλία, για το βουνό, για το κάπικο, οπουδήποτε αλλού. Όλα, τα πάντα. Και παραλαβεί όλο το προϊόντο καρόντιο με εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια, θέλω να σας πω ότι από σήμερα στην παρέα μας, η Καλό έτσι κι αλλιώς δεν έφυγε ποτέ, αλλά μας εκπλήσει με ένα καταπληκτικό προϊόν για άντρες και γυναίκες, το Genethrix. Ειδικά για τους άντρες που χάνουμε τα μαλλιά μας, με όλα αυτά που βλέπουμε, με το πρωτάθλημα, με τους διαιτητές, μιλάμε για το Genethrix. Ό,τι καλύτερο υπάρχει για τη θεραπεία της τριχόπτωσης, 100% φυτικό και φυσικό προϊόν που περιέχει και αλόι, ένα σωρό σε τζέλ που συνοδεύεται μαζί με ένα ειδικό σαμπουάν, και από τον πρώτο μήνα βλέπετε αποτελέσματα. Άνθρωποι που το χρησιμοποίησαν, παιδιά, είναι εκπληκτικά αυτά τα αποτελέσματα. Το βρίσκεται το Genethrix, όπως και όλα τα προϊόντα της Καλόε, στα φαρμακεία. Ενημερωθείτε στο 2312-200-500. Genethrix, φοβερό προϊόν κατά της τριχόπτωσης. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει χωριάτισα? Μπα, μα θυμήθηκες? Σοβαρά μιλάς? Εμφανίστηκες? Μετά από πόσες εβδομάδες, ε? Φουλ του Μοντιάλ, παιδιά. Σήμερα έχει πόσους αγώνες? 4. Ίδια ώρα είναι. Ερτένα, ερδύο. Σούξου μούξου. 2 και 2. 2 και 2. Όλη η ιστορία στη Βραζιλία, επειδή με ρωτάς, Χρήστο, όλη η ιστορία είναι φίλο Κουτίνιο. Ποιος Νεϊμάρ τώρα? Ο Νεϊμάρ είναι της φιγούρας αυτά και τα λοιπά, της μανούρας. Όλη η ιστορία είναι ο Κουτίνιο. Αυτός. Ο κουτός από τη Βραζιλία. Καθόλου κουτός δεν είναι, γιατί είναι ο εγκέφαλος στο κέντρο. Μπουκάρουμε, ξαναλέω, για ακόμα ένα τεταρτάκι 20 λεπτό. Μπαίνετε στη διαδικασία μέσα από τα τηλέφωνα να μου δώσετε, και μέσα από το μήνυμα φυσικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Να μου αφήσετε το όνομά σας για να σας βάλω για τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αρυδέας, και για τα κρέατα ενός μήνα το Ακροπολείο Άγγελος στην Νεάπολη. Καλημέρα σας, νέοι! Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι! Καλή εβδομάδα. Σε φταίει από γυναίκα, κυρίες και κύριοι, αυτήν την εβδομάδα από την... Συγγνώμη, δεν άκουσα. Λέω, σε φταίει μας κάνει η... Η Νάντια. Γεια σου ρε Νάντια, σ' ακούω πολύ φαχαρία μέσα, πολύ... Ναι, ναι, είμαι στο δρόμο. Πολύ φουσκοθαλασσιά. Λοιπόν, Νάντια 5-18, δεν θα μιλήσω εγώ για το Μουντιάλ, εγώ θα επικεντρωθώ στην ομάδα μας. Ναι. Και θα πω ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταγραφικό πυρετό, ας το πούμε, αλλά εκείνο που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι ο κυριότερος παράγοντας είναι η συσπήρωση και η θετική ενέργεια. Έτσι. Και επίσης την ιδέα του ΠΑΟΚ. Όπως το λες. Ο πυρήνας γερός, το πλαίσιο αυτό έτσι εγώ το παρομοιάζω σαν ένα κάδρο με μια ασπρόμαυρη ωραία κορνίζα που λέει ΠΑΟΚ, και μέσα εκεί προστίθενται τα αστεράκια που καθένας, έχει και κάποιο όνομα από αυτό που θα επιλεγεί, που θα θεί και τα λοιπά. Περιμένω να δούμε τη σύνθεση της νέας μας ομάδος με μεγάλη αγωνία. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Πολύ εικαστική η περιγραφή, να πούμε, και καλών τεχνών. Έβαλες τη δική σου πινελιά, Νάντια. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Για χαρά, για. Σήμερα δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε 20 λεπτά πριν για να βγει γυναίκα. Τι γίνεται, άλλες μέρες είναι στην ουρά, να πούμε. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Κωνσταντή. Καλώς το παιδί. Έλα ρε παιδί μου, τι μου κάνεις. Καλώς η Βαλανιδωράκη. Άκω τώρα αφιέρωση. Πιο κοντά λίγο, έλα, ή βγάλε το μαραφέτη, βγάλε το κορδόνι για να σε ακούω καλά. Έχω βάλει που κουτίνε. Μπα, σε ακούμε στο βάθος πολύ. Έλα. Έλα ρε παιδί μου, τι μου κάνεις. Σε ακούω πολύ στο βάθος, βγάλε το bluetooth άμα έχεις το hands free. Όχι, όχι, τίποτα, δεν θέλω να το ακουστικό το κινητό είναι, επειδή μπορεί η υπόταφο να δω να μην έχει καλό σύνολο, γι' αυτό γίνεται. Μάλιστα. Πάμε λίγο πιο δυνατά ή να σε ακούσουμε τι θες να μας πεις. Λοιπόν, Κωστή μου, εδώ ο Ιόνιος, δεν ξέρω, σήμερα μας σημέρωσε πολύ άγρια καιρός, συννεφιές, έχει πει αποχές, οπότε χάμαστε, χαλάει κανένα δύο μέρες τώρα, αλλά εντάξει, προχωράμε κανονικά στο καλοκαίρι. Και η βροχή του Θεούλη είναι, τι να κάνουμε.
είναι, ναι, είναι αναγκαία για τον άνθρωπο, οπότε θα την αποδεχτούμε όλοι μας την, με ευγένεια και με ευλάβεια που λένε. Έτσι, έτσι, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Λοιπόν, Κωσίμο, τι έγινε με το που και δεν έχω νέα, δεν ασχολούμαι τώρα με τον Γκάζο. Υπάρχει περίπτωση πέρα ακόμα και σήμερα να τελειώσει η ιστορία. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει συμφωνήσει και ότι είναι θέμα ορών. Βέβαια, επειδή στο παρελθόν έχουμε καεί, ναι, είμαστε επιφυλακτικοί. Ναι. Αν δεν μπει η τσίφρα, ό,τι και να σας πω, μπορεί αύριο, δηλαδή μπορεί τώρα που μιλάμε να χαλάει. Ο Ματέος ήρθε, πέρασε ιατρικά και πήγε στην Κίνα τελευταία στιγμή. Πού να ξέρεις. Γι' αυτό, άμα δεν μπει η τσίφρα, αδερφέ, δεν είμαστε. Πολύ, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η ομάδα βέβαια ανεβαίνει επίπεδα τώρα, όχι επίπεδο, επίπεδα, κατάλαβες. Αφήνουμε τους άλλους να μιζεριάζουν, όπως μιζέλιο το μανί τόσα χρόνια και μας χτυπούσαν. Έτσι, έτσι. Θέλω να σας στείλω τις ευχές μου για μια καλή εβδομάδα. Μια καλή... Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Να είσαι πάντα καλά, δυνατός, δωράς. Γεια σου, αδερφέ μου. Αυτή την τρέλα. Χωρίς την τρέλα δεν κάνουμε τίποτα, αδερφέ. Φιλιά! Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. 8 και 4 στην Πύλο, 5,3 Ρίχτερ. Στην Πύλο, κάτω την Πελοπόννησο εκεί. Να έχετε υπόψη σας. 5,3. Αρκετά, αρκετά δυνατός, έτσι. Το 5,3 είναι ένα καλό νούμερο. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε, αλλιώς τα λέμε με το βλέμμα. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα να έχω το Κωστή. Βεβαίως. Είσαι ο... Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Βάλαμε σε παρακαλώ στις κληρώσεις 7.60. Σε έβαλα ήδη, Βαγγέλη. Λοιπόν, δύο πράγματα θα σου πω. Ναι. Το ένα είναι ότι ο Κομίνης τον βάλανε, τον κρατήσανε μάλλον πάλι στους πίνακες, ναι, για να μπορέσει η ΑΕΚ να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Για άλλη μια φορά. Φτάνει, λες, ένας, φτάνει ένας, ένας μόνο φτάνει, λες. Τι? Φτάνει μόνο ένας. Σίγουρα. Ιδίως θα προσπαθήσει ο Μελισανίδης να το βάλει στα ντέρμπι, είτε θα είναι στην Αθήνα είτε θα είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το κράτησε, γι' αυτό είχε γίνει και το κονέ με τον Περέιρα. Κοίταξε. Ότι και καλά πήγε να μιλήσει, ας πούμε, μαζί του να... για τις διαιτησίες και τα τέτοια. Είδατε πώς έπαιξαν την ΑΕΚ, πώς έπαιξαν την ΑΕΚ, αφού πήγε ο Μελισανίδης σε στιγμή που δεν είχε αδικηθεί, ίσα ίσα η ΑΕΚ είχε πάρει σφυρίγματα. Πώς έπαιξε την ΑΕΚ από εκεί και μετά. Το είδαμε αυτό. Τώρα, το ότι έγινε μια αγερή εκαθάριση, αυτό είναι γεγονός. Βέβαια, δεν ξέρω τι φιντάνια είναι αυτοί που έβαλαν ή που θα παίξουν, έτσι. Δεν τους ξέρουμε κάποιους. Ναι, περιμένουμε ότι έγινε, έγινε η εκαθάριση, κανείς δεν αντιλέγει. Τώρα, αυτός δεν έπρεπε ούτε σε χαρτάκι να υπάρχει. Ακριβώς. Μετά από αυτό που έκανε. Εφόσον ο άνθρωπος αυτός, ο επικίνδυνος, προκάλεσε τόσα προβλήματα το με τις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Και χάρη σε ένα ψεύτικο πρωτάθλημα. Όπως το λες. Και ακούω Βερεσέτο τον Παρέσυρο. Έπρεπε να είναι τον Παρέσυρο, λέει ο επόπτης. Με κεφαλαία γράμματα. Τι πάει να πει τον Παρέσυρο, επόπτης. Έχει φύγει. Αλλά ο Μελισανίδης δεν κάνει αυτή τη στιγμή τίποτα κινήσεις για μεταγραφές και τέτοια. Ψάχνετε ακόμα. Του φύγαν οι παίκτες. Του φύγαν οι καλύτεροι παίκτες. Πούλησε και το Λιβάγια. Ακριβώς. Σου λέει, ας έχουμε και το διαιτητή τον Κομίνη, κάνε τα κονέ σου κράτατον. Ναι. Και τελείωσε η υπόθεση. Να διεκδικήσουμε πάλι το πρωτάθλημα. Ξέρει τι κάνει αυτός. Το δεύτερο είναι το πιο ωραίο. Μια εβδομάδα έμεινε να πάμε να πάρουμε τα διάρκεια. Αυτό που δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε. Αυτό. Δεν μπορούμε άλλο. Πιστεύω φέτος, κάνω μία εκτίμηση, παρακινδυνευμένη, γιατί μπορεί να εκτεθεί σε τέτοιες φάσεις, ότι πρέπει το εικοσάρικο να είναι τουλάχιστον εφικτός στόχος. Τα 20.000 διαρκείας. Μετά από αυτό που έκανε η ομάδα πέρσι, που πήρε τον double μετά από πόσα χρόνια. Double δεν είχαμε ξανακάνει, πρώτη φορά στην ουσία. Λοιπόν, θεωρώ ότι τα 20.000 διαρκείας είναι ένα πάρα πολύ εφικτό νούμερο. Έτσι πάντως να σου πω την αμαρτία μου με συζητήσεις έτσι που κάνω με φίλους, μπαμπάδες που μαζευόμαστε, ξέρεις, παίζουν τα παιδιά μας, ναι, και αυτά. Όλοι αυτό συζητάμε. Δηλαδή πότε θα έρθει η Δευτέρα να πάμε να πάρουμε τα διαρκείας. Ακόμα και αυτοί που δεν είχαν πάει στη ζωή. Αυτό είναι το δικό μας ευχαριστώ. Είναι το δικό μας ευχαριστώ. Είναι η δίψα του κόσμου. Τεράστια. Και είναι, και είναι και η αναγνώριση των στιγμών που μας χάρισαν τα παιδιά πέρσι. Τέλος. Δεν υπάρχει. Αυτό. Όλο αυτό που περάσαμε. Να είσαι γερός. Γεια σου, Βαγγέλη. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Γεια! Τι ωραίος ο μικρός. Είδες, δεν άνοιξε το τρόπο. Ναι, καλημέρα. 23-10-287-888. Όλους μας βάζεις σε πειρασμό.
χωρίς τα τιμής λογαριάς μου. Λοιπόν, κάθε μέρα, λίγο πριν φύγουμε, θα έχουμε την επικοινωνία μας με το Horst, διότι μας καίει το τι γίνεται στην προετοιμασία. Πάμε λοιπόν στην Ολλανδία, στο Horst, σε λίγο θα πάμε εκεί να μιλήσουμε με Σταύρο Κόλκα. Να πω την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Τινούδη, καλημέρα στη Στέλλα, γεια σου Αλέξα Ρε Παπόρη, καλημέρα Μαρία Παπαδοπούλου, γεια σου Νίκη Λαβρεντιάδου, γεια σου Ελενίτσα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας κρατάς ζωντανούς και εσείς με κρατάτε. Αυτό είναι αμφίδρομο, δεν γίνεται να τα λέει μόνο ένας. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, ζουμουσού λέμε, την εκπομπή την ακούτε στο zoomusu.gr. Σε επανάληψη, όμορφα και ωραία, είμαστε πιο καλοί στην επανάληψη. Για ακόμα 10 λεπτά στέλνετε τα μηνύματά σας εσείς να μπείτε στην κλήρωση για το τριήμερο στο Φιλοξένια. Δύο διανυκτερεύσεις υπέροχες στο Λουτράκι Αριδέας και για τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Θα κοιτάξουμε, σε λίγο θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε αφού υπάρχει επιτελείο εκεί για το τι γίνεται στην προετοιμασία στο Horst. Έλεγα και νωρίτερα, το μεγάλο όπλο είναι ότι συναντήθηκαν έτοιμοι. Έλα, πάμε στο Σταύρο. Έλα Σταύρο, καλημέρα. Πού είσαι κουράκι μου, κάτσε παιδί με να συγχωριστώ γιατί εσύ φωνάζεις και εγώ ένα κύκλο απέναντι. Τι έχεις, τι έχεις απέναντι. Έναν κύκνο με κοιτάει. Έναν κύκνο. Είναι το, ναι. Είναι το κύκνιο άσμα της ΑΕΚ, του Μελισανίδη, του Γαύρου και τα λοιπά γι' αυτό. Μάλλον φίλε, αυτοί όντως πεθαίνουν, πώς πεθαίνουν αυτοί. Κάτσε να πας και είμαστε και τόσο χουρλίδες, φάμε κανένα κύκνο. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ο πρωινός σου εφιάλτης, από μένα θα ξεκινάει η μέρα σου, τη δική μου φωνούλα θα ακούς, να ξέρεις. Εντάξει σήμερα, έχω και επισκέψεις σήμερα. Έχεις? Α, πάρα πολύ. Ναι, ναι. Άρα φίλε, θα σου πάει καλά. Κύκνους. Ναι, ναι, εκτός από κύκνους. Τι γίνεται, φίλε. Εσύ πες μου. Πες μου. Εσύ πες. Είναι ομαδάρα, εδώ κεντάει η ομάδα. Κεντάει. Αληθεύει ότι δεν έχει βρέξει εκεί και εδώ έχει ρίξει τα 120 ενωμένα εργοστάσια. Ακριβώς αυτό. Χθες δεν έβρεξε. Χθες έβρεξε το πρωί, εδώ πριν ξυπνήσουμε. Ναι. Μετά δεν ξανάβρεξε. Τώρα που το μιλάς όμως. Κοίτα, επειδή με ενημερώνει το Facebook ότι τι καιρό θα έχει στο φέρδο. Ναι. Μέχρι την 5η, 26, 29 και τέτοια έγραφε. Ναι. Μάλιστα. Μήπως αυτή είναι η καμπανάκι εδώ στη λίμνη που χαθούν αντί. Άνετα. Άνετα, άνετα, άνετα. Άνετα. Για πες Σταύρο, τι γίνεται, αν σου πω αυτές τις πρώτες μέρες εκεί, τι συμπέρασμα μπορείς να βγάλεις, ας πούμε, τι είναι αυτό που σου κάνει εντύπωση. Το συμπέρασμα που βγάζω είναι η ευεργεσία του ότι η ομάδα έχει μια συνέχεια. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι οι ίδιοι. Δεν άλλαξαν πολλά, ναι. Μα δεν είναι, βγαίνουν οι προπονήσεις καλύτερα, Κωστή. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν αυτοματισμοί, υπάρχουν συγχρονισμοί. Mm-hmm. Ο προπονητής δεν σταματάει την προπονήση κάθε 4 δευτερόλεπτα για να δώσει μια οδηγία σε κάποιον που δεν καταλαβαίνει τι του λέει. Μεγάλη υπόθεση. Δεν όπλο είναι αυτό. Είναι το πρώτο μας όπλο, Σταύρο. Το πρώτο και το θέμα είναι ότι πρέπει να προστατευτεί αυτό το όπλο. Ναι. Σκέψου τώρα άλλες χρονιές. Νέος προπονητής να μάθει τα χούγια τους, τα ονόματα. Οι 10 καινούργιοι παίχτες αυτά. Παίχτες να μάθουν πρώτα τι θέλει. Ναι, ναι. Για τα προηγούμενα χρόνια τι είχαμε. Και καινούργιο προπονητή που προσπαθούσε να μάθει. Ναι, ναι. Και πολλούς καινούργιους. Και πολλούς καινούργιους που ο καθένας της λαδού και δύο χορεύουν να τα βγάλει άκρη. Φθορά, φίλε. Δεν είναι μια ψυχολογική φθορά αυτό το πράγμα. Για όλους. Είναι. Όχι, δημιουργεί ανασφάλεια αυτό. Βασικά. Ναι. Και όταν πέρσι, παραδείγματος χάρη, είχαμε το Στανόγεβιτς και αυτό το πράγμα μέρα με τη μέρα αυξανόταν. Έχω τα τέσσερα παιχνίδια, ήμασταν να πούμε η χαρά της ανασφάλειας. Ναι. Εγκόμενα στο LA με τα πατίνια και τις ξανθίες μυστήρες λιγότερη ανασφάλεια είχαν. Και με τα σκαφτά σορτσάκια πάνω από όλα πολλά, γιατί το πατίνι πάει με σορτσάκια. Δεν ήθελα να την κάνω όλη την εικόνα γιατί έχω κύκνους. Δεν ήταν και ότι πιο σοφό αυτό για μένα. Από εκεί και πέρα αυτό είναι το βασικό. Παρότι υπάρχουν 7 νέα παιδιά, εντάξει. Δηλαδή υπάρχει ο Ζαμπά με το Χατσαρίδη που είναι μεταγραφές. Υπάρχει ο Χαρίσης, ο Κίτσιου, ο Λάμπρου. Ο Μιστακίδης που γύρισε. Ο Μιστακίδης. Τον βάζει στην κορυφή της επίδεσης, τον δοκιμάζει φόρ, Σταύρο. Το Μιστακίδη. Φόρ είναι ο Μιστακίδης. Δε. Ο Μιστακίδης είναι φόρ. Επειδή σε εμάς είχε παίξει είναι... τις προηγούμενες χρονιές και παίξει δεξί χαφ, δεξί μπακ, δεκάρι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι. Φόρ είχε παίξει. Και δεύτερος φόρ. Και δεύτερος φόρ. Για μένα είναι φόρ ο Μιστακίδης. Μάλιστα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πολύ πλάγι που γίνανε φόρ. Δηλαδή κάτσε και μετρήσεις. Δηλαδή Εμπαπέ, Γκριεσμάν, παλιότερα ο Ανδί. Δηλαδή είναι εξτρέμ που έχουν στοιχεία φόρ, που είναι πιο ταχυδύναμη, που είναι πιο καλή ψηλά, που είναι πιο καλή με την μπάλα. Μακάρι να είναι υγιές το παιδί και... Ο φόρ δεν χρειάζεται να είναι πλέον... Το βουνό... Ο παπάς, ο bodybuilder, ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει παρέλθει προπολού.
Μάλιστα. Ναι, η πρώτη σου εντυπώση από τους δύο καινούργιους, τη με ρωτάει και ο κόσμος τα μηνύματα, τι γίνεται δηλαδή, αν μπορείς να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα. Ο Ζαμπάρ δείχνει στοιχεία. Ο Ζαμπάρ δείχνει στοιχεία. Το Χατζηδάκη θα τον περιμένουμε για ένα δίμηνο ακόμα, πιστεύω. Λες, Είναι ναι, γιατί είναι βαρύ κορμί. Το σκαρί παίζει ρόλο, ναι. Είναι βαρύ κορμί πρώτον. Δεύτερον, το παιδί βγήκε πρώτη φορά από τη χώρα. Το τρίτον δεν μιλάει γλώσσα. Δεν μιλάει. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση του Χατζηδάκη. Και στα συμπεράσματα. Αν τον δούμε στο τελικό αύριο και δεν τη βρίσκει, μην αρχίσουμε το βρίσκουμε το πρώτο. Ναι. Μόνο με τον τέτοιο κάνει παρέα, με τον Σακχόφ, συνέχεια. Δεν μιλάει άλλο. Τη γλώσσα με αυτοί οι δύο είναι μαζί. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό, δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι ένα παιδί 21-22 χρόνια που φύγει από τη χώρα την πρώτη φορά και έχει μια καριέρα μπροστά του. Είναι 32 και έχει φύγει από τη χώρα την πρώτη φορά. Είχε μάθει τελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ναι. Εκεί τώρα πραγματικά στο παίζει μαντουμάν. Στον πάγο δεν υπάρχει μαντουμάν. Ναι. Ωραία, και ένα τεχνικό χαρακτηριστικό τέλος πάντων. Θα περιμένουμε το Χατζηδάκη. Ναι. Ο άλλος. Δεν περιμένω μια καλή εικόνα από αυτό. Ο Ζαμπά. Ναι. Ταχύς, εκρηκτικός. Ο Ζαμπά έχει άλλα στοιχεία. Επειδή είναι αθλητικός πολύ φαίνεται. Ναι. Και σιγά σιγά στις ασκήσεις έχει και αποτέλεσμα, έχει και γκολ, έχει και... θα τον δούμε στο τελικό αύριο. Εντάξει, πολύ καλά στοιχεία. Και αυτός δεν μιλάει γλώσσα, τίποτα, τίποτα. Αυτός δεν μιλάει γλώσσα, αλλά έχει μάτος, Μαουρίτσιο. Έχει πολλούς. Βιερίνια. Ναι, ναι. Δηλαδή έχει παιδιά τα οποία και οι Ισπανοί μιλάνε. Ναι. Μπορεί να συνεννοηθεί με κόσμο αυτός. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα εκεί. Ναι, εκεί είμαστε καλύτερα. Αλλά στο Χατζηδάκη είναι πολύ ιδιόμορφη η κατάσταση. Μιλάει με έναν. Δηλαδή αυτό, τέλος. Δεν μπορεί. Δηλαδή ο Λουτσέσκο για να του πει κάτι φωνάζει το Σάχοφ. Ναι. Εντάξει. Για να πεις πολύ εργαλείο και μεταφραστής του Σάχοφ. Έκανε. Ο Ευγένης. Ο φιλότιμος Ευγένης. Έχουμε δύο Ευγένηδες τώρα δηλαδή. Γιατί, ποιον έχουμε. Όχι, ο Χατζηδάκης. Ευγένης ο ένας και Ευγένης ο άλλος. Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω για Πούκι, έχουμε καμιά ενημέρωση, τίποτα. Για Πούκι δεν μπορώ να καταλάβω και δεν κλείνει. Ναι. Πέμπτη μέρα σήμερα που, από τη μέρα που μου είπαν ότι τεχνικές λεπτομέρειες ναι. Επομένου. Mm-hmm. Εντάξει, ο προπονητής δεν τον έχει όμως εδώ, έχουμε θέμα τώρα. Οι σκήσεις βγαίνουν με δύο φορ. Ναι. Το ένα είναι η Μητασιόν, ο Μιστακίδης. Mm-hmm. Κουλούρης και Μιστακίδης. Ήταν να δώσουμε και το Κουλούρη ιδανικό, πάλι καλά τον δώσαμε. Θα κάναμε προπόνηση με εμένα σε τεφόρ. Ναι. Εντάξει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα, αλλά λέμε και τα στραβά. Ο φόρος πρέπει να είναι εδώ αρκετό καιρό. Ναι. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε φόρο από... Οπωσδήποτε. Από πέρσι τον Αύγουστο. Ναι. Καμία ομάδα που παίζει Ευρώπη, άλλο αν αποκλειστήκαμε πέρσι, δεν βγάζει τον Αύγουστο. Με έναν δεν γίνεται. Δεν βγαίνει με έναν. Το ευχάριστο στην προκειμένη περίπτωση βέβαια είναι ότι ο Πρίβιοβιτς συμφώνησε με τον Λουτσέσκου με το που θα, αν χάσει, μία εβδομάδα αν μόνο. Ναι. Στη Σερβία, θα πάρει μια εβδομάδα άδεια και θα έρθει. Μάλιστα. Εκεί όπως είναι, βάλτε μέσα και θες βοηθός. Αυτό. Αφού το πάμε. Άρα ευχόμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Ναι, αυτό δεν να μην κάνει κανένα αστείο η Σερβία τίποτα και προκριθεί. Πώς θα κερδίσει η Σερβία, εμάς θα βρει. Όταν θέλουμε εμείς να χάσει, θα πάει και κερδίσει. Ξέρω εγώ. Τη Βραζιλία, ειδικά. Εντάξει. Θα παρηγορήσουμε και να ακούσουμε τον Νεϊμάρ. Μόνο με τον τεράστιο Κέιν. Να πούμε και το σύγχαμα τον Σάουτγκετ, γιατί πρέπει να τον ξαναβγάλει. Ωραία. Θα έχει άλλα. Παίζουμε τα λεφτά μας. Αυτά όπως έχει. Ωραία. Αυτή είναι η κατάσταση. Αύριο το ποινικό το πρώτο. Αυτό περιμένουμε υπό σκεπούς. Δεν περιμένει κάτι να δει ο Λουτσέσκο από αυτό. Ξέρεσε να προπονηθεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς η ομάδα. Αλλά όπως και να έχει, πάντα δίνει τροφή ένα φιλικό για να έχουμε την έτσι, μια εικόνα. Ναι, υπάρχει λίγο κουβεντολόι. Και βέβαια είναι ο Κοσμάκης που ταξίδεψε πάλι, ήρθαν τα φιλαράκια μας εκεί από το Λούντερσάιτ. Ήρθαν από... τα παιδιά του Ντίσελτο, ήρθαν τα παιδιά του Άμστερνταμ. Σε καλή κατάσταση τα βλέπω. Εδώ πέρα, το Άμστερνταμ είναι η πηγή του πολιτισμού. Βεβαίως, αν μη τι άλλο. Αρχιτεκτονική, κανάλια. Πάρα πολύ ωραία. Όλα υπέροχα. Εδώ, άμα δεις τον Κύχνο, ρε φίλε, 4 χιλιόμετρα έχει κάνει όσο μιλάνε. Πάνω κάτω, όλο αυτό το πράγμα που κάνει. Δεν μπράβο, έχουν εγκέφαλο. Μπράβο, ο Κύχνος. Κάνουν το ίδιο πράγμα. Αυτό το συμπαθητικό, αλλά καθυστερημένο πουλί από ό,τι βλέπεις. Κοίταξε, φίλε, μόνο αν σκεφτείς τι αβάντα έχει φάει έχουν φάει τα περιστέρια. Το περιστέρι, ας πούμε, το οποίο είναι ένα πουλί το οποίο είναι πολύ διαφημισμένο. Μπροστά στον Κύχνο. Αισθάνεται ο Κύκνος ήδη ότι είναι αδικημένος. Γιατί, σου λέει. Γιατί αυτό. Απλά με κάναν κέτσαπ εμένα μόνο. Ο άλλος είχε το πουλί της ειρήνης και τέτοια. Αυτά. Χαίρομαι για την λαογραφική προσέγγιση. Έτσι θα πηγαίνουμε, να ξέρεις, υπάρχει πάντα ένα τελείωμα τέτοιο. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Γεια σας, Σταύρο. Γεια. Λοιπόν, μαέστρο.
Θα έχουμε κάθε μέρα την πρώτη ενημέρωση, να ξέρετε. Παρά 10, παρά 5, παρά 7, εκεί. Για το τι γίνεται. Κατευθείαν μέσα από την πηγή. Είναι εκεί ο Σταύρος και θα μας δίνει την ενημέρωση. Μαέστρο, θέλω να μου δώσεις δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχουμε εδώ και άλλα 34. Θέλω από το 1 μέχρι το 41 να μου δώσεις δύο νούμερα. Ξέρω θα σε κουράσω, ξέρω ότι θα υδρώσει τη φανέλα. Υπάρχουν κασκορσέδες πίσω σε μια ειδική καρταρόμπα. Το 28. Το 28 θα πάει στο λουτράκι. Δώσα και ένα να δώσω τις κρεατούμπες. Το 11, φίλε. Μπάλα έπαιζες? Όχι. Τι σου να παρατηρητής διαιτησίας? Έπαιζε μπάσκετ? Ε? Και μπάλα έπαιζες, ε? Τι θέση? Εξωφυλαρούχας? Οκτάρι, φίλε. Σούπα, ρε, φίλε. Οκτάρι, ε. Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε κανένα 5x5. Μπορεί... Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά, αλλά στο 5x5 την σκαμπάζω την, τον πολλαπλασιασμό. Μπορώ να τα καταφέρω. Σκιά να έχει θέλω. Offside δεν υπάρχει. Πάνω κουβέντα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και εκεί είμαι. Εγώ περίπτερο, φίλε. Πουλάω και τσίγκλες και εφημερίδες. Λοιπόν, ο Βαγγέλης 760 πηγαίνει τριήμερο στο υπέροχο λουτράκι Αριδέας. Βαγγέλης 760. Θα τηλεφωνήσεις έξω στη Μαριλίζη στο 287-888. Σε στέλνουμε Μουχαμπέτη, Σουλουμπουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Να πας εκεί στη Δροσά, χωρίς γιώτα, να γουστάρεις στο ευλογημένο μέρος, στο υπέροχο Φιλοξένια. Πάμε να δώσουμε και τις κρεατούμπες. Τα κρέατα πηγαίνουν στη Μαρία Κάπα, δεν μας έχει στείλει επίθετο, σε 422 το νούμερό της, 6977, σε 422. Μαρία Κάπα, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος. Μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε, visualstore.gr, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου, εικόνας, ειδικών μπαταριών, υλικών αυτοκινήτου και σκαφών ηχοθερμομονωτικών. Επίσης, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτσίδης, 35 χρόνια Tenda Home, 430-011, κορυφαίο στο είδος του. Χορηγός δεύτερης ώρας, Ζαχροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο ή όποιος δεν έχει πάει να φάει εκεί, καταρχήν να φάτε εκεί, μετά παντού θα σας φαίνεται άνοστο, όποια ταβέρνα και να πάτε. Και βέβαια, Genethrix Plus της Καλόε, 2312 200-500 πρωτοποριακό φυτικό και φυσικό προϊόν για την τριχόπτωση. Ενημερωθείτε σε όλα τα εκλεκτά φαρμακεία, τα προϊόντα της Καλόε. Genethrix 2312 200-500, θα δείτε πολύ γρήγορα αποτελέσματα για να μην χάνετε τα μαλάκια σας. Έτσι, όμορφα και ωραία. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έρχεται η Τρόικα του Λίβερο. Bye, 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 bye.